Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακόμα μία βραδιά πολιτικής συζήτησης, μία προεκλογική βραδιά, γιατί εδώ και αρκετούς μήνες, δυστυχώς πάρα πολύ νωρίς, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, αν όχι και επίσημα, για τις προεδρικές εκλογές του 2018. Είναι και μία σημαδιακή μέρα. Είναι 17 Νοεμβρίου. Είναι η ημερομηνία της επετείου της εξεγέρσεως των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, βουλευτή του ΑΚΕΛ. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Τον κύριο Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Φιλαρέτου, εκπρόσωπο τύπου της Συμμαχίας Πολιτών. Yes. Αναμένουμε να πούμε και τον κύριο Ανδρέα Κυπριανού, βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος είχε κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Ελπίζουμε ότι σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας και να προσθεθεί στην σημερινή ομίγυρη. Για να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Γεωργίου, και να ξεκινήσουμε με την ημέρα. Αυτή η 17η Νοεμβρίου, όπως και η περσινή και η πυροπερσινή, φαίνεται να μην έχει αυτή την αίσθηση που είχε τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Το 74, το 75, το 76 έχουμε απομακρυνθεί και ενδεχομένως και οι νέες γενιές την αντιμετωπίζουν ως μία ακόμη μέρα κάποιας ιστορικής στιγμής την οποία θα πρέπει να τιμούμε γενικώς και αορίστως. Εσείς, επειδή υπήρξατε και εκπαιδευτικός, αντιλαμβάνομαι θα έχετε και την αίσθηση αυτή από τους μαθητές. Κατηφόρησα για πρώτη φορά προς το Πολυτεχνείο το Νιόβριν του 83, όταν πήγαμε 10 χρόνια μετά. Για σπουδές 10 χρόνια μετά, που λέει ο λόγος στα αίματα, δεν είχα στεγνώσει ακόμη εκεί στα κάγκελα και είχε αρχίσει από τότε να εμφανίζεται μια αλλοτρίωση αυτής της εκδήλωσης με έναν πανηγυριώτικο ύφος γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο. Είναι μια κορυφαία στιγμή, την οποία προσωπικά, αλλά νομίζω και πολλοί δημοκρατές άνθρωποι, τιμούμε με έναν πολύ αυθεντικό τρόπο, γιατί κατά την άποψή μου το Πολυτεχνείο αποτέλεσε μια συνέχεια των αγώνων του ελληνικού λαού για απόκτηση της ελευθερίας του, που εδράζονταν και πιο παγιά, αλλά κυρίως στη δεκαετία του 40 με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρχιτα συνδεδεμένο και με το Κυπριακό, γιατί έπεσε η Χούντα του Παπαδόπουλου, ανήλθε η Χούντα του Ιωαννίδη. Που μας επέφερε πάρα πολλά κακά. Μια διαπίστωση για αυτά τα ωραία παιδιά με τα γαλάζια μάτια, όπως τα λέει ο Ρίτσος, είναι ότι το βασικό σύνθημα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φαίνεται ότι μετά από τόσα χρόνια, με κάποια μικρά φωτεινά διαλύματα εκδημοκρατικοποίησης της χώρας αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, φαίνεται να μην είναι υλοποιημένο. Καθώς σήμερα στην ελευθερία ίσως να τα πηγαίνουμε καλύτερα από όταν πηγαίνουμε στο ψωμί και στην παιδεία. Στο ψωμί και στην παιδεία υπάρχουν πολλά προβλήματα, κύριε Καλατζή. Ξέρουμε μια κοινωνική εξαθλίωση βιώνει η χώρα και πιο τραγικό γεγονός είχαμε και χτες με τις πρώτες βροχές, τις όποιες βροχές προέκυψαν δυστυχώς μια τραγωδία, θύματα, μια τραγωδία που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Αλλά και στον τομέα της ελευθερίας, αν το ανοίξουμε λίγο το ζήτημα, μπορεί να πει κάποιος, και κλείνω, ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, όπως και άλλοι λαοί του ευρωπαϊκού νότου, δεν νομίζω να βιώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνικο-οικονομική τους ελευθερία. Μέσα από την Τρόικα και τις πολιτικές που ακολουθεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πολλοί λαοί είναι ποδηγετημένοι ουσιαστικά και είναι εξαναγκασμένοι να ακολουθούν κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ επώδυνες. Κύριε Λεωνίδου. Ασφαλώς και είναι ημέρα μνήμης και τιμής προς αυτά τα νέα παιδιά, αυτά τα παλικάρια που είχαν αγωνιστεί για ψωμί, ελευθερία, δημοκρατία. Μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά ασφαλώς οι μνήμες είναι εκεί. Θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια που είχε γίνει τότε ασφαλώς και επηρέασε. Ήταν μια αυθόρμητη. Αυθόρμητη ακριβώς ενέργεια των φοιτητών της νομικής αρχικά, η οποία επεκτάθηκε εκεί στο Πολυτεχνείο με τη συμμετοχή και του απλού λαού. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει και είχαν προειδεάσει, αν θέλετε, ακριβώς το ότι επερχόταν το τέλος της δικτατορίας. Και δυστυχώς βέβαια η συνέχεια είχε άλλη εξέλιξη. Τη δικτατορία που έδειξε η Κύπρος και η τραγωδία. Ακριβώς η τραγωδία που είχε γίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως αυτό που πρέπει να επισημάνουμε σήμερα είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει μια
άλλης μορφής, αν θέλετε, όχι δικτατορία θα έλεγα, αλλά είναι έξω από τη δημοκρατία, όλη αυτή η οικονομική δικτατόρευση από τα μνημόνια, από όλους αυτούς τους περιορισμούς. Η φτώχεια από μόνη της περιορίζει την ελευθερία. Πέραν από τις αρχές του Συντάγματος που προβλέπει το Σύνταγμα της Ελλάδος, πέραν από τους νόμους, υπάρχει δυστυχώς η παρέμβαση της Τρόικας, των μνημονίων, που καταπιέζουν ουσιαστικά τον ελληνικό λαό και τον καθυλώνουν ακριβώς σε αυτούς τους μισθούς και σε αυτή την οικονομική δυσχέρεια. Βέβαια, όλα αυτά δεν συνέβησαν αυτόματα. Είχαμε, δυστυχώς θα το πω, τη γενιά του Πολυτεχνείου που ρευστοποίησε την όποια συμμετοχή της και οδήγησε και σε αυτές τις καταστάσεις. Ασφαλώς, εκείνη η γενιά ήταν εκείνη η οποία θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτική όταν ασκούσε εξουσία και συμμετείχε μέσα στις διάφορες διακυβερνήσεις της Ελλάδος. Θεωρώ ότι υπήρξαν και λάθη. Υπήρξαν πολλά λάθη όλη αυτή την περίοδο. Βεβαίως, ας μην σταθούμε να κρίνουμε εμείς από μακριά τα γεγονότα. Λόγω της ημέρας κάναμε έτσι μια υπόμνηση. Λόγω της ημέρας είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε όλες αυτές τις διασυνδέσεις και να καταδείξουμε ακριβώς ότι για άλλους σκοπούς αγωνίστηκαν εκείνοι οι άνθρωποι, αλλού οδηγήθηκε η Ελλάδα. Αυτό δεν μηδενίζει σε καμία περίπτωση. Βεβαίως, δεν μηδενίζει. Είμαστε υποχρεωμένοι να τιμούμε τους αγώνες του ελληνικού λαού. Αγώνες οι οποίοι δεν ήταν πρώτη φορά, δεν ήταν αμάθητοι οι Έλληνες σε αυτού του είδους αγώνες. Όλη η ιστορία του ελληνισμού καταδεικνύει ακριβώς αυτή τη συνέχεια και σε αυτόν τον τομέα, ότι για να υπάρχει ελληνισμός, να υπάρχει έθνος, να υπάρχει κράτος, προϋπήρξαν αγώνες για ψωμί, ελευθερία, δημοκρατία και κυρίως για ελευθερία. Ευχαριστούμε, κύριε Ρουδού. Να πούμε ότι έχει έρθει, είναι μαζί μας και ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού, εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι η πρώτη τοποθέτηση, ούτως ώστε δεν έχετε χάσει τίποτα, κύριε Κυπριανού. Εδώ είμαι. Καλώς ήρθατε. Κύριε Φιλαρέτου, δύο κουβέντες να μην μακρηγορήσουμε για το θέμα της επετείου του Πολυτεχνείου. Με κάλυψαν και προλαλήσαντε σε πολλά σημεία τιμή για τον αγώνα των φοιτητών και του ελληνικού λαού στην ολότητα του. Έναν αγώνα μαζικό, τεράστιο, ενάντια στην Χούντα των Συνταγματαρχών. Ένας αγώνας ο οποίος δυστυχώς πρόσθεσε σκληρές εμπειρίες στο πετσί του ελληνικού λαού, ακόμη και του κυπριακού λαού, μέσα από την ενέργεια του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 1974. Ένας αγώνας ο οποίος, όπως όλοι οι αγώνες για ελευθερία, βασιζόταν σε τρεις βασικούς πυλώνες. Την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Όλοι οι λαοί ιστορικά αγωνίζονται για αυτούς τους τρεις βασικούς πανανθρώπινους πυλώνες αξίες. Σήμερα έχουμε... Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψηλά και δυσκολευόμαστε κάθε φορά να τους πιάσουμε. Ναι. Σήμερα έχουμε μια νέα σύγχρονη οικονομική χούντα. Με αυτούς τους όρους χαρακτηρίζουν πάρα πολύ απλοί πολίτες ή διανοούμενοι ή τεχνοκράτες ακόμη, κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου, τις συνθήκες τις οποίες βιώνει ολόκληρος ο Ευρωπαϊκός Νότος κυρίως, μέσα από την οποία οδήγησαν και οδηγούνται ακόμα μέχρι σήμερα οι λαοί σε μια οικονομική εξαθλίωση και φτώχεια. Καταλήγοντας, εύχομαι τα σκληρά παθήματα της ιστορίας να γίνουν μαθήματα, ώστε να αποφευκθούν στο μέλλον παρόμοιες τραγικές εμπειρίες για κάθε λαό, όχι μόνο για τον ελληνικό. Κύριε Κυπριανού, για την επέτειο του Πολυτεχνείου είπαμε να θυμίσουμε την επέτειο, πέρα που είναι, και να προχωρήσουμε. Τώρα, κύριε Καλαντζή, που γέννησε τη δημοκρατία, όταν δυστυχώς αυτή κατελήθη με τον τρόπο που κατελήθη, με τη χούντα των συνταγματαρχών, οδήγησε σε πολύ μεγάλες καταστροφές. Ξέρετε, το παράδοξο είναι ότι σήμερα ακούμε ανθρώπους να νοσταλγούν και τη Χούντα και τους Χουντικούς, και κάποιοι εξ αυτών είναι και στη Βουλή και της Κύπρου και της Ελλάδας. Να πω, κύριε Καλαντζή, τους στίχους του Εθνικού Ποιητή: αν μισούνται ανάμεσό τους δεν τους πρέπει ελευθερία,
Και αυτόν ακριβώς που συνέβη με τον διχασμό, με τη διχόνοια, την χούντα των συνταγματαρχών, επέφερε, αν θέλετε, και την καταστροφή της Κύπρου, ενός μέρους του ελληνισμού. Προχωρώντας από εκεί και πέρα, θα πω ότι αυτό το οποίο ζει σήμερα η Ελλάδα, την απόλυτη οικονομική καταστροφή, πέραν των ένα σωρό προβλημάτων που υπάρχουν για τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες, δημιουργεί και σοβαρότατα θέματα εθνικής ασφάλειας. Και αυτό είναι επίκαιρο, γιατί είναι και μια έντονη συζήτηση που διεξάγεται τώρα στην Ελλάδα σε σχέση με τη δυνατότητα πλέον της διατήρησης της ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο. Αυτή που έχει ανατραπεί ή συνεχίζει να ανατρέπεται ή θα ανατραπεί καταλυτικά πολύ σύντομα αν δεν ληφθούν μέτρα, και οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της Ελλάδος να ανταποκριθεί σε εξοπλιστικές δαπάνες για να διατηρήσει την ισορροπία του τρόμου στο Αιγαίο. Σας διακόψω, γιατί και όταν είχε την δυνατότητα να ανταποκριθεί, οι εξοπλιστικές δαπάνες, ένα πολύ μεγάλο μέρος τους πήγαιναν σε μίζες και στις τσέπες κάποιων. Δεν διαφωνώ ποσός μαζί σας ότι έγιναν τα έσχιστα σε σχέση με τις εξοπλιστικές δαπάνες, αλλά τόσο μετά την καταστροφή του 1974, αλλά κυρίως και με την πρόκληση των Τούρκων και με τα γνωστά γεγονότα των ημείων, είχε προχωρήσει η Ελλάδα σε σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα γνωστά ΕΜΠΑΕ, πενταετή προγράμματα εξοπλιστικών προγραμμάτων, που απέκτησαν τότε με όλες τα λάθη που έγιναν, τη διαφθορά κλπ. Η οποία είναι καλά γνωστή, κατάφεραν να διατηρήσουν μια τουλάχιστον ποιοτική υπεροχή στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και οι γνωστές αρωμαχίες, αν θέλετε, οι γνωστές αρωμαχίες στο Αιγαίο, να ολοκληρώνω, κρατήθηκαν σε επίπεδα και διασφαλίστηκε η εθνική κυριαρχία μέσα από αυτές τις δαπάνες. Η συζήτηση ξαναξεκίνησε με βάση την ανάγκη για εξυγχρονισμό των μαχητικών F-16 τη στιγμή που η Τουρκία αντιλαμβάνεται. Βέβαια, το αίτημα των φοιτητών ήταν εντελώς διαφορετικό και δεν είχε σχέση ούτε με την Τουρκία. Ελευθερία, που είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο, που νομίζω χαρακτηρίζει όλους τους Έλληνες, στηρίζεται και πάνω στην δυνατότητα αποτροπής. Κάτι που δεν είχαμε το 1974, γιατί πέραν αυτών όλων της διχόνοιας κλπ. Δεν υπήρχε ούτε και αυτή η δυνατότητα, ίσως. Λοιπόν, καλά τα είπαμε για το Πολυτεχνείο. Εδώ έχουμε εκλογές. Κάτι για το σύνθημα, τα κεντρικά συστήματα. Ναι, ναι. Το κεντρικό σύστημα, κύριε Καλατζή. Για το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Στην μια κολόνα έλεγε έξω ΕΙΠΑ και στην άλλη έξω το ΝΑΤΟ. Ναι. Εάν έχει κάποιο την εντύπωση ότι σήμερα μέσα από αυτού του λυκοσχηματισμού μπορεί να διασφαλίσει είτε ισορροπίες, είτε επιθετικές διαθέσεις, είτε επίλυση των προβλημάτων του μέσα από εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία θα εξαντλήσουν πλήρως την ελληνική κυβέρνηση αλλά και εμάς ενδεχομένως, νομίζω ότι πλανάται πλάνη ηχτρά και επιπλέον. Είναι μια κουβέντα που θα μπορούσαμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Επιπλέον δεν είχαμε εμφύλιο πόλεμο, ούτε εκεί ούτε εδώ. Είχαμε βίαιη επικράτηση φασιστικών καταστάσεων. Αυτό είναι, νομίζω, αναντίρρητο. Πρέπει να πούμε ότι η δημοκρατία. Να μην αναλώσουμε όμως την κουβέντα. Έχουν μιλήσει αυτήν πάρα πολλοί φιλόσοφοι και η ελευθερία ακόμα, όταν γίνεται κατάχρηση, οδηγούμαστε στην ασυδοσία. Και έχουμε δει πάρα πολλά φαινόμενα. Φαντάζομαι δεν είναι κάποιος ασυδοσίας μέσα από την επικαλούμενη κάποιοι την δημοκρατία και την ελευθερία. Ναι, άρα να πάμε στο καλύτερο ρητόν ελληνικών που υπάρχει, μέτρων αρίστου. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τώρα το μέτρο που έχουμε σε αυτές τις... Αν είναι αρίστο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε αυτό το μέτρο και πόσο το τηρούμε σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποιος αντίρρηση, δεν είναι του επίπεδου που όλοι θα αναμένατε ή ανέμεναν. Ο πολιτικός διάλογος δεν είναι αυτός που δίνει απαντήσεις στα πολύ σημαντικά ερωτήματα του κόσμου. Και βλέπουμε να αναλώνεται όπως και τις προηγούμενες φορές, δεν είναι τίποτα πρωτόγνωρο, σε αντιπαραθέσεις, ενδεχομένως σε συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το παρελθόν. Έχουμε μια έτσι λατρεία στο παρελθόν, για το τι έκανε ο Γρίβας, τι έκανε ο Μακάριος, τι έγινε το 1974, τι έγινε το 1960.
Το ερώτημα όμως για τους νέους ανθρώπους που θα πάνε να ψηφίσουν και φαίνεται ότι είναι λίγοι αυτοί που θα πάνε στους να εγγραφούν στους καταλόγους, ακόμη είναι πολύ μικρός ο αριθμός, είναι το τι θα γίνει αύριο. Όχι το τι έγινε χθες. Ό,τι έγινε χθες έγινε. Καλή είναι η μνήμη, καλά είναι να μην ξεχνάμε, καλά είναι να διδασκόμαστε, αλλά το ερώτημα είναι τι κάνουμε αύριο. Κύριε Γεωργίου, θεωρείτε ότι το κάνουμε αυτό σε αυτήν την προεκλογική περίοδο? Όχι, δεν το κάνουμε. Και θα λιγοστεύουν όσο περνάει ο καιρός. Είμαι βέβαιος, εάν συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, φωνασκίες, ψεύδι, ακρότητες, υβρισίες, έλλειψη επιχειρημάτων. Αυτό παρατηρείται και τώρα. Αυτό αφορά μόνο τους αντιπάλους του δικού σας υποψηφίου και του δικού σας κόμματος? Εμείς προσπαθούμε και ξέρετε, όταν παίρνεις τα εύσημα από τον αντίπαλο, όπως έγινε προχθές με την αναφορά του κυρίου Άντρου Κυπριανού σε σχέση με τη διαπάλη Νικόλα Παπαδόπουλου Παμπορίδη. Για το θέμα της υπογράφησης, λέτε. Αυτό το πράγμα αντανακλά έναν πολιτικό πολιτισμό. Όταν σου λένε κατ' επανάληψη η απέναντι. Καλά, μπορεί να είναι και τακτική. Σε εισαγωγικά. Ο κύριος Μαλάς με τον κύριο Παπαδόπουλο διαγωνίζονται για τη δεύτερη όταν θέση. Λένε ώστε... ότι είναι υπεύθυνη η στάση σου και η συμπεριφορά σου ό,τι αφορά το κυπριακό πρόβλημα. Και όταν έχεις έναν υποψήφιο όπως είναι ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος κατά κοινή νομολογία εκπέμπει ήθος, σοβαρότητα, μέτρο και επιχειρήματα, νιώθεις ότι μπορεί να σε αφορούν και εσένα σε κάποιο βαθμό, να σε παίρνει το ποτάμι κάποια στιγμή και να απαντάς ή να συμπεριφέρεσαι με κάποιον τρόπο που δεν θα έπρεπε. Αλλά θεωρώ ότι εμείς προσπαθούμε, κύριε Καλατζή, να μείνουμε σε έναν πολιτικό πολιτισμό ανοιχτό. Επαναλαμβάνω ότι ανοίγονται πάρα πολλά ζητήματα, αναδεικνύεται μια αναξιοπιστία. Θα δούμε κάποια από αυτά τα ζητήματα συνέχεια μετά την πρώτη τοποθέτηση. Λίγο σύντομη για να μπορέσουμε. Εντελώς σύντομα. Δύο παραδείγματα μόνο. Κουβεντιάζουμε τώρα για τα θέματα της παιδείας. Και μιλάμε και επικεντρωνόμαστε όλοι σε αυτήν την κοινοποίηση των θεμάτων και σε αυτά τα ελλείμματα που υπήρξαν με τις εξετάσεις. Δεν κουβεντιάζουμε για το τι παιδεία έχουμε. Δεν κουβεντιάζουμε ότι δίνουμε 260 εκατομμύρια εγώ και εσείς στην παραπαιδεία. Δεν κουβεντιάζουμε αν αυτό το σύστημα ευνοεί την παραπαιδεία, αν είναι εξετάσιο-κεντρικό, εάν σκοτώνει τα παιδιά μας και την προσωπικότητα τους, εάν δεν τους βοηθά να αναδείξουν τα ταλέντα τους και τις ιδιαιτερότητες τους. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Ανταλλάσσονται ύβρες για τα ΟΓΕΣΥ. Θα σταθούμε και να δούμε ότι δεν υπάρχουν νοσοκομεία σήμερα, ότι φεύγουν συνεχώς οι γιατροί, ότι ψηφίστηκαν νόμοι οι οποίοι δεν εφαρμόζονται ακόμη, ότι εν τέλει εάν δεν αυτονομηθούν με χρηματοδότηση καλή και αιματοδότηση τα κρατικά νοσηλευτήρια, δεν θα εφαρμοστεί το ΙΕΣΥ. Το τι είπε πριν από δύο χρόνια από όχι ή οψί έχει κάποια σημασία. Σημασία έχει όμως αυτό το οποίο λέω τώρα, που είναι η ουσία του πράγματος. Αποφεύγουμε να το κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι μέσα σε αυτήν την αρένα, όπως αναπτύσσεται, θα μας ακούσουν κάποιοι. Σας λέω ότι δεν μας ακούει κανένας όταν φωνάζουν. Κύριε Λεωνίδου, βεβαίως αυτό που ανέφερε ο κύριος Γεωργίου είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί το κάθε κόμμα, ο εκπρόσωπος του κάθε υποψηφίου, να θεωρεί ότι αφορά τους υπόλοιπους και όχι τον ίδιο. Ωραία. Τον υποψηφιό του και το κόμμα. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά αλλά και το κόμμα μου πιστεύει ότι πρέπει την ώρα που παρουσιάζεται η πρόταση του κάθε υποψηφίου, την ίδια ώρα θα πρέπει να προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή το πολιτικό μας σύστημα δυστυχώς έχει καταρακωθεί. Έχει καταρακωθεί από συμπεριφορές. Εννοείται να μην υπάρχει κριτική όταν κατά... Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και θα πω η πρότασή μου και τη σκέψη μου. Εδώ υπάρχει μία διαπίστωση από όλους μας ότι το πολιτικό μας σύστημα τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει χάσει την αξιοπιστία του. Καταγράφεται και στις μετρήσεις και στις εκλογές και στην εποχή. Φαίνεται και τώρα από το γεγονός ότι πολλοί συμπατριώτες μας δεν προτίθενται να πάνε να ψηφίσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ένδειξη ακριβώς αυτής της διαπίστωσης. Συνεπώς, δεν πρέπει και κατά τη διάρκεια της εκφοράς του πολιτικού μας λόγου να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι για να δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες να επαναεμπιστευτούν το ίδιο το σύστημα. Όμως, δεν είναι μόνο τώρα. Το γεγονός και μόνο ότι τα περασμένα χρόνια οι συμπεριφορές
και τον πολιτικό, αλλά και τον ίδιο τον θεσμό του κράτους, έχουν απογοητεύσει τους πολίτες. Βλέπουμε για παράδειγμα, βλέπαμε πριν λίγο καιρό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκρούεται, ο ανώτατος άρχοντας του κράτους, να συγκρούεται με άλλους θεσμούς. Με τον Γενικό Ελεγχτή, με την Γενική Ελέγχτρια τότε, με τη Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, με τον Γενικό Εισαγγελέα, με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, να έχουμε σύγκρουση με τον Γενικό Εισαγγελέα. Δηλαδή, αυτά είναι μικρά παραδείγματα της στάσης, αν θέλετε, των διαφόρων θεσμών. Ερχόμαστε τώρα στις εκλογές. Εδώ στις εκλογές θα γίνουν και λάθη, θα υπάρξουν και παραλήψεις. Όμως αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κυπριακός λαός είναι οι προτάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα. Πείτε μου όμως, εμείς ως Δίκο δεν έχουμε κάνει προτάσεις? Ψες, προψες. Είχαμε ανακοινώσει τις προτάσεις μας για τα προσφυγικά. Καθημερινά καταθέτουμε προτάσεις και στη Βουλή όλοι και εξωτερικά. Καταθέτουν και όλα τα κόμματα. Ναι, καταθέτουμε όμως, έχει μεγάλη σημασία, προτάσεις οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων και που θεωρούμε ότι στη συνέχεια φανερώνεται η τοποθέτηση ότι είμαστε δίπλα στον πολίτη. Γιατί πρέπει να είμαστε. Γιατί δυστυχώς. Εγώ δεν ξέρω κανένα κόμμα, κανένα πολιτικό που να λέει ότι δεν είναι δίπλα στον πολίτη. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνεται έμπρακτα όμως. Πρέπει να γίνεται δεν έμπρακτα. Δεν ξέρω αν πείθει δηλαδή. Και αυτό πρέπει να γίνεται και με τη συμπεριφορά και τη στάση του ενώπιον των θεσμών. Η Βουλή. Επιτρέψτε. Ολοκληρώστε. Στη Βουλή. Εμείς βλέπουμε ότι την ώρα της κρίσης, την ώρα που αυτός ο τόπος, όχι με λάθη και παραλήψεις του Δημοκρατικού Κόμματος, διότι δεν ήταν στην εξουσία, ήταν κάποιοι άλλοι, και στη συνέχεια κάποιοι άλλοι ήταν πάλι στην εξουσία, είχαν οδηγήσει. Κύριε Λεωνίδου, ναι. Το Δίκο μπήκε σχεδόν σε όλες τις κυβερνήσεις. Δεν μπορεί στα καλά να έχει μερίδιο στα καλά. Περιμένετε και θα σας πω και για τα καλά και για τα κακά του Δίκο. Λοιπόν, εκεί δυστυχώς προέκυψαν αυτά που διαπιστώνουμε σήμερα, που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση οικονομικής δυσχέρειας. Όλοι οι πολίτες, εκτός από ορισμένους που τώρα τελευταίως έχουν ευνοηθεί από αποφάσεις κρατικές και ασφαλώς δημιουργούν προοπτικές για αυτή η κατηγορία ανθρώπων να γίνουν πλουσιότεροι και κάποιοι άλλοι να γίνουν φτωχότεροι. Επομένως, ολοκληρώστε. Ναι, θα ολοκληρώσω. Εδώ αυτό που έχει τεθεί. Οι προτάσεις για μας είναι το κυρίαρχο, είναι το σημαντικό και αυτό κάνουμε καθημερινά. Και έλεγα για την οικονομία, ποιοι σταθήκανε δίπλα στην κυβέρνηση για να σταθεί η οικονομία και να περηφανεύονται κάποιοι σήμερα ότι πάει καλά η οικονομία. Το Δημοκρατικό Κόμμα με κόστος και ευθύνη όμως από την άλλη προσπάθησε να στηρίξει αποφάσεις. Αποφάσεις για τις οποίες δεν είχε ευθύνη και το επαναλαμβάνω. Κύριε Φιλαρετού, ο λαϊκισμός είναι ένα συστατικό της πολιτικής, το οποίο βεβαίως δεν είναι και το καλύτερό της. Αλλά κάποιες φορές κατανέμεται ανισομερός στον πολιτικό διάλογο και βλέπουμε πολύ λαϊκισμό, λίγη σοβαρότητα και όσο περνάει ο χρόνος, ενδεχομένως αυτό να δημιουργεί και τάσεις αποθητικές προς τους πολίτες. Γι' αυτό έχουμε μεγαλύτερη αποχή, γι' αυτό έχουμε νέους ανθρώπους που δεν πάνε να γραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Μακριά από μας, κύριε Καλαντζή. Όλοι το ίδιο λένε, όλοι μακριά από μας. Και όχι απλώς ως ευχή, αλλά τουλάχιστον το δικό μας πολιτικό ύφος και το δικό μας, η δική μας πολιτική τοποθέτηση απέχει από αυτήν την λογική. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας για το φτωχό προεκλογικό χωρίς προτάσεις, χωρίς επιχειρήματα, προτάσεις με έντονο το χαρακτηριστικό. Το θέμα είναι ότι δεν συζητούνται αυτές. Ναι, με έντονα χαρακτηριστικά τις φωνασκίες και τους χαρακτηρισμούς να εκτοξεύονται από τον ένα στον άλλο. Όμως εμείς δεν είμαστε μέρος αυτής της κατάστασης. Συγκεκριμένα, μπορώ να πω συγκεκριμένα. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο έχουμε καταθέσει μια σειρά από 7 καινοτόμες πραγματικές λύσεις, πραγματικές προτάσεις, οι οποίες μάλιστα προκάλεσαν και
και τον πολιτικό διάλογο ανάμεσα στους πολίτες, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Ταμείο Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσαμε αρχές του μήνα. 7 μέτρα, άμεσα μέτρα για τη μείωση της ανεργίας. Μόλις προχθές κάναμε δημοσιογραφική διάσκεψη συγκεκριμένα, κοστολογημένα, παρουσιάστηκαν ενώπιον του λαού. Αύξηση ωρίου κατώτατης σύνταξης 740 ευρώ. Όταν λέει έναν κράτος ότι το όριο φτώχειας είναι τα 733. Δυστυχώς μου φέρνει άσχημες αναμνήσεις. Μου θυμίζει τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για το κατώτατο όριο στα 748. Κύριε Καλαντζή, ξέρετε γιατί το λέω. Η αντιπολίτευση έχει μια ευκολία στο να κάνει προτάσεις και να θεωρεί ότι μπορεί να τα λύσει όλα. Όταν γίνεται κυβέρνηση έχει το πρόβλημα. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Εδώ μπαίνει το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης και του θάρρους, της πολιτικής ειλικρίνειας. Και πρέπει να μιλήσουμε με αυτούς τους όρους της πολιτικής ειλικρίνειας. Αν σήμερα, εδώ όμως, μπαίνει ακόμη μια πρόταση, κύριε Καλαντζή, και θα το δεχτώ. Μπήκε η πρόταση μας για ανακλητό. Η πρόταση για ανακλητό που εμείς καταθέσαμε. Αυτόν τον σκοπό έχει ότι αν εγώ σήμερα δεσμεύομαι ενώπιον σας, ενώπιον του Κυπριακού λαού, και δεν υλοποιήσετε, ότι θα κάνω αυτόν το πράγμα και αθετήσω τη θέση μου να μπορεί ο λαός να έχει το δικαίωμα, να έχει τη διέξοδο, να με ελέγξει και να με αντικαταστήσει αν και εφόσον μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία που η πρότασή μας προνοεί 25% του συνόλου του σώματος που εξέλεξε τον όποιον αξιωματούχο, αν είναι Δήμος ο Δήμος, αν είναι ο πρόεδρος του κράτους, οι πολίτες του κράτους. Αυτό σημαίνει 25... ότι μπορεί να συνασπιστεί η αντιπολίτευση και όποτε γουστάρει, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Κοιτάξτε, μιλούμε συγκεκριμένα, και αυτό που λέτε υπάρχει απάντηση. Μιλούμε συγκεκριμένα. Υπάρχουν τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν δύο περιπτώσεις στις οποίες η κυβέρνηση θα μπορούσε ο λαός να την ελέγξει μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Και όχι να την ελέγξει αν έκανε αυτά που η αντιπολίτευση ήθελε ή όχι. Αλλά μέσα από το πρόγραμμα και από πολιτικές που η ίδια αποφάσισε και οι οποίες αποδείχθηκαν είτε ζημιογόνες είτε ενάντια στα συμφέροντα του λαού. Εδώ θα πω έναν άλλο σε σχέση με τον προηγούμενο. Να και μετά την τοποθέτηση και του κυρίου Κυπριανού να είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω δεν ξεπεράσα τον χρόνο. Το πολιτικό σύστημα έχει χάσει την αξιοπιστία του, είπατε. Σαφέστατα. Ο λόγος είναι απλός και είναι αυτά που συζητούμε τώρα. Η διαπλοκή και η διαφθορά. Αυτοί είναι οι λόγοι που ο κόσμος έχει αποστραφεί την πολιτική. Όταν βλέπει σειρά αξιωματούχων, άριστους των αρίστων, από διάφορες κυβερνήσεις και κόμματα, να κοσμούν τις κεντρικές φυλακές, κάθε άλλο παρά να οδηγηθεί στην κάλπη ή να συμμετέχει σε αυτό το πολιτικό σύστημα έχει λόγον ο πολίτης. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Δεν είμαστε μέρος αυτού του κατεστημένου και δεν έχουμε κανένα να κοσμεί σε εισαγωγικά τις κεντρικές φυλακές. Ούτε έχουμε πρόθεση να καταλήξουμε έτσι. Κύριε Κυπριανού, ακούγοντας όλους τους εκπροσώπους, είναι σαν να έχετε έρθει από άλλο πλανήτη, δηλαδή να μην συμμετείχατε ποτέ στην εξουσία κανένας. Τώρα αυτή την πενταετία κρίνεται ο Νίκος Αναστασιάδης, κρίνεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός που είναι το κυβερνών κόμμα. Ευτυχώς που κρίνεται, κύριε. Ναι, και συνεπώς, πολλές φορές βλέπω και εκπροσώπους του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Επιτελείου να γυρνάμε πίσω στη διακυβέρνηση Χριστόφια, όπως ενδεχομένως να γυρνάμε και στον Τάσο Παπαδόπουλο, να γυρνάμε εκ μέρους του Αγγέλη στον Κλάφο Κληρίδη στο 1974. Και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται παρακάτω, τι γίνεται μπροστά, σπανίως το κάνουμε. Για ποιον πράγμα κρίνεται, κύριε Καλαντζή, η διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη? Κρίνεται για κάθε κυβέρνηση κρίνεται στα πέντε χρόνια. Κρίνεται για το τι παρέλαβε και το τι θα παραδώσει, έτσι. Συμφωνούμε. Για πράξεις, για παραλήψεις. Συμφωνούμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω ότι χθες έχει ανακοινωθεί για το τρίτο τρίμηνο του 2017 ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 3,9. Που αναμένεται με την ολοκλήρωση του έτους να ξεπεράσει το 4%. Άρα ας δούμε τι παρέλαβε. Παρέλαβε μια χρεοκοπημένη οικονομία στο πλην 6%,
που δεν μπορούσε να δανειστεί από πουθενά εκτός αν πλήρωνε επιτόκιο 17%. Πρόσφατα βγήκε αυτή η κυβέρνηση για δανεισμό 800 εκατομμυρίων και είχε προσφορά 4 δισεκατομμύρια με 2,75. Υπάρχει αντίλογος. Λοιπόν, και σε αυτό. Άμα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Άρα σίγουρα ένας από τους κεντρικούς πυλώνες για τους οποίους θα έπρεπε να κριθεί αυτή η κυβέρνηση και θα κριθεί, κρίνεται, αλλά όχι από την αντιπολίτευση. Από τους πολίτες θα κρυθεί. Οι πολίτες κρίνουν λοιπόν, στην κάλπη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα οποία θα πω ενοχλούν γιατί είναι οι πραγματικότητες. Και επειδή θέλω να επανέλθω στο κεντρικό σημείο που έχετε αγγίξει για το επίπεδο του προεκλογικού, ναι, θα πω ότι σε αυτόν ίσως να είναι ο χειρότερος προεκλογικός που έχω ζήσει. Αντί να μιλούμε για πολιτικές προτάσεις, πολιτικές εισηγήσεις, συγκεκριμένα θέματα, επειδή όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχουν επιχειρήματα. Γιατί τι θα μιλήσουν, για την οικονομία, για τις μεταρρυθμίσεις. Πάλι για το επίπεδο φταίνουν οι άλλοι, αλλά όχι εμείς. Άστε να ολοκληρώσω. Για την οικονομία, για τις μεταρρυθμίσεις, για την ενέργεια, για την κοινωνική πολιτική. Άρα επειδή οι πολίτες αντιλαμβάνονται και ζουν το πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα από το 2013 μέχρι το 2017. Βρήκαμε ή θεωρούν κάποιοι, λανθασμένα κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι με το να προσπαθούν να πλήξουν τον ίδιο τον Νίκο Αναστασιάδη με χτυπήματα κάτω από τη μέση θα τον αποδομήσουν ή αυτόν ή την αξιοπιστία του. Σας λέω, έχουμε, και αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση, τον πιο αξιόπιστο ηγέτη με κύρος που είχε ποτέ, αν εξαιρέσω ίσως τον Γλαύκο Κλειρίδη, στην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, των πολιτικών που διέσωσε την κυπριακή οικονομία βγάζοντας την από τον γκρεμνό, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, μειώνοντας την ανεργία, προχωρώντας τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχει ζήσει ποτέ αυτός ο τόπος, είτε στην παιδεία, είτε στην υγεία με το Γενικό Σχέδιο Υγείας, είτε στην Εθνική Φρουρά με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας, είτε στην κοινωνική πολιτική με την εφαρμογή του ΕΕΕ, είτε ακόμα και στην ενέργεια, προχωρώντας σε όλες αυτές τις στρατηγικές σημασίες, ακόμα και πολιτικά σε σχέση με την ασφάλεια, η πρόσφατη ένταξή μας στην ΠΕΣΚΟ. Όλα αυτά, όλο αυτό το φάσμα πολιτικών, με έναν ηγέτη, επαναλαμβάνω, τον οποίο καθημερινά απολαμβάνουν και τονίζω το απολαμβάνουν οι πολίτες, να χαίρει τεράστιας εκτίμησης στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθε, ακριβώς για τις πολιτικές του θέσεις, επειδή ακριβώς είμαστε σε προεκλογικό περίοδο, θα πρέπει να ανεχτούμε την κάθε πολιτική δύναμη να θεωρεί ότι η ατζέντα του προεκλογικού είναι αν έχει κληρονομιά. Νομίζω ότι προσπαθείτε να ερεθίσετε τους υπόλοιπους. Αν έχει υπερβολές, λοιπόν, είναι ούτως αυτοί το έχουν ξεκινήσει. Είναι ήδη ερεθισμένοι, κύριε Καλαντζή. Αν χρησιμοποιήσω η δική σας έκφραση, συζητούμε αν κληρονόμησε ο Νίκος Αναστασιάδης από τη μητέρα του ένα 12ο. Στο πέρα παιδί που είναι όχι, δεν ο τόπος καταγωγής. Αυτά συζητάμε. Αν αυτό βρίσκεται μέσα σε μια ανάπτυξη που κάνει ένας επιχειρηματίας. Αυτά είναι τα. Αυτά είναι όπου γίνει ανάπτυξη στον τόπο, να είστε σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποιος πολιτικός που εκεί κοντά θα έχει καταγωγή και μπορεί να έχει και ένα κληρονομικό τεμάχιο. Επαναλαμβάνω. Συζητούμε αν ο προεκλογικός, αν η εξαγγελία της υποψηφιότητας του Νίκου Αναστασιάδη έγινε με κυβερνητικά κονδύλια ή με κονδύλια του ιδίου. Λοιπόν, συζητάμε ότι δίθεν θα μας κυβερνά. Ξέρω εγώ, Τούρκος έπικος, μια βιομηχανία λάσπης η οποία έχει στηθεί με συγκεκριμένο στόχο. Κατά την άποψή μου, την ταπεινή πάλι, δικαίωμα της αντιπολίτευσης να πολιτεύεται όπως θέλει. Οι πολίτες δεν μας ακούν. Ενίοτε γελούν και ενίοτε θυμώνουν με αυτήν τη στρατηγική που έχει επιλέξει η αντιπολίτευση. Όλη αυτή όμως αυτή η βιομηχανία, κύριε Καλαντζή, που έχει στηθεί για αυτόν τον προεκλογικό που επαναλαμβάνω ο χειρότερος που έχω ζήσει, θα κλείσει. Είναι βιομηχανία με ημερομηνία λήξης. Γιατί θα απαντήσουν οι πολίτες με βάση το τι ζουν, το τι νιώθουν και το τι αντιλαμβάνονται και θα απαντήσουν στις προεδρικές εκλογές. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει η επόμενη μέρα των εκλογών. Και σοβαρά και υπεύθυνα, όπως πολιτευθήκαμε 5 χρόνια, με συνένεση, με ανοιχτά τα αυτιά μας να ακούμε εισηγήσεις και προτάσεις της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε με σύνεση, γιατί ξέρετε, μην νομίζει κάποιος ότι αυτή η διακυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από το τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό που έχει επιτευχθεί, γιατί με ρωτήσατε για το όραμα. Μέχρι σήμερα, αλλά γνωρίζομαι
ότι αν έχουμε κάνει το 17% 10% στην ανεργία, θέλουμε να το κατεβάσουμε στο 5%. Αν έχουμε ρυθμό ανάπτυξη 4, ενώ παραλάβαμε το πλην 6, θέλουμε να το κάνουμε 5% και 6%. Αν όλα αυτά τα οποία έχουμε, δεν έχουμε ολοκληρώσει, γιατί δεν μας ακολούθησαν κάποιοι. Και να αναφέρω παραδείγματος χάρη τη μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία. Για να μπούμε σε ένα-δύο θέματα πιο εξειδικευμένα, για να μην τα ανοίξουμε. Να κλείσω και αυτό και να μπούμε σε όποιο θέμα θέλετε. Δεν μπορεί σήμερα όλη η κοινωνία να λέει, δεν μπορεί κύριοι το 97% των δημοσίων υπαλλήλων να αξιολογούνται ως εξαίρετοι και το 3% να αξιολογούνται λίαν καλώς και να φέρνει η κυβέρνηση πρόταση για αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης της δημόσιας υπηρεσίας για να γίνει πιο αποδοτική και να προσφέρει υπηρεσίες στον πολίτη. Όχι αντίθετα. Δεν ξέρω ποιον κρίνετε. Όλοι κυβερνήσατε. Επαναλαμβάνω. Αυτά εσείς τα δημιουργήσατε. Όλοι κυβερνήσαμε, αντιλαμβάνομαι, αν μιλάτε για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Ποιο Δημοκρατικό Συναγερμό. Κυβέρνησε μία δεκαετία με τον Γλαύκο Κλειδί, όπου πέτυχε τη μεγαλύτερη διπλωματική νίκη του ελληνισμού εν Κύπρο και εν Ελλάδη, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημιουργείται συνθήκες ασφάλειας, και αυτήν την πενταετία για την οποία σας λέω τι έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα χρόνια, να βρείτε αυτούς που κυβερνούσαν και συγκυβερνούσαν. Γιατί η πενταετία της καταστροφής, κύριε Καλαντζή, έχει όνομα. Η πενταετία της καταστροφής. Γι' αυτό θα πάω τώρα, ξέρω ποιον εννοείται. Δεν, αλλά... δεν έχει μόνο όνομα ΑΚΕΛ, έχει όνομα ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ, ΕΔΕΚ και άλλοι. Αυτοί που υποστήριξαν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2008, αντί του Ιωάννη Κασουλίδη, τον Δημήτρη Χριστό. Είδατε που πάμε πίσω. Κύριε Γεωργίου, το ΑΚΕΛ κρίθηκε και ο Δημήτρης Χριστόφιας στην προηγούμενη πενταετία. Τώρα, όπως είπα, κρίνεται η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Ωστόσο, φαίνεται ότι πρακτικές, μνήμες, πολιτικές εκείνης πενταετίας να επηρεάζουν και σήμερα τον ψηφοφορό, γιατί αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι όταν θα πάει να ψηφίσει τον Σταύρο Μαλά, γνωρίζει ότι έχει μια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία, στηρίζεται από ένα συγκεκριμένο κόμμα και γι' αυτό το λόγο τοποθετείται όπως τοποθετείται. Θεωρείτε ότι αυτό λειτουργεί ως τροχοπέδι? Μήπως θα ήταν καλύτερα, ας πούμε, ο κύριος Μάικ Σπανός, που είναι πιο φιλελεύθερος, πιο... Μιλάμε για το Σταύρο Μαλά. Ναι, τελειώσαμε. Απλώς το είπα. Το είπατε. Και εγώ το προσπερνώ, όχι γιατί έχω δυσκολία. Δεν θέλει να το σφημάται ο φίλος μου. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για υποψήφιο που λέγεται Σταύρος Μαλάς. Άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμαστεί εκτελώντας εξουσία. Ναι, ήταν υπουργός υγείας, βεβαίως. Με πολύ καλά αποτελέσματα, με συγκεκριμένες δράσεις, με όραμα, το οποίο κατατίθεται και τώρα σε προγραμματικές θέσεις. Κουβαλάει αυτό το βάρος πενταετίας που υπήρξε υπουργός? Δεν ήταν ολόκληρη την πενταετία. Κύριε Καλαντζή, δεν θέλω να παρεπτοντολογήσω. Σας απαντώ μονολεκτικά ότι η πενταετία είχε και λάθη και παραλήψεις και αδυναμίες, όμως είμαι τόσο βέβαιος, μακριά από ποιον κομματικό πατριωτισμό και την ανάγκη υποστήριξης του Χριστόφια ή του ΑΚΕΛ, μέσα από τα βιώματα, τις μελέτες, τα νούμερα, τους αριθμούς, τις συγκυρίες και τους φοβερούς ενόχους που μας οδήγησαν στην οικονομική τραγωδία, ότι δεν αποτελεί βάρος για την κυπριακή κοινωνία εκείνη η πενταετία. Εκείνη την πενταετία υπήρξαν σωρία δηλώσεων. Από τον Σαμαρά που δεν είναι κομμουνιστής έως τον Γιούγκερ και τον Τράγκη για την αιτία του κακού. Και η αιτία είναι μια. Η τραπεζική κρίση. Τελεία. Τελεία. Εμπορούσε ο Χριστόφιας να δίνει λιγότερα τσεκούθια? Ναι, πόσα, 200 εκατομμύρια λιγότερα? 300 λίγο. 400 πέστε εσείς. Εκατομμύρια λιγότερα. Μιλάμε για 30 δις, κύριε Καλαντζή. 30 δις. Δεν ξέρω αν μας επιτρέπει ο κύριος Κυπριανού να ασκήσουμε και κριτική σε αυτά που είπε. Διότι... Δεν είναι θέμα του κύριου Κυπριανού. Όχι. Είπε το εξής. Και ξέρετε, μια γλώσσα λαθάνουσα λέει την αλήθεια. Όχι η αντιπολίτευση λέει. Ο πολίτης να μας κρίνει. Γιατί εμείς τι ρόλο παίζουμε δηλαδή? Θα σας κρίνουμε και εμείς. Εάν δεν μας φημώνετε. Ο τελικός κριτής είναι ο πολίτης. Ωραία. Καταρχήν δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να αποδομήσεις τον Νίκο Αναστασιάδη. Είναι αποδομημένος από τον Μάρτιο του 2013. Μην το λέτε. Από μόνος του. Η μετρήση κύριε Καλαντζή, άστε με. Από μόνος του. Επέστρεψε από το κούρεμα και είπε, επιστρέφω αναξιόπιστος. Γιατί δεσμεύτηκε να μην το κάνει και το έκανε.
Είναι μια σειρά αποδεσμεύσεις από τις οποίες αποδεσμεύτηκε. Τελευταίο παράδειγμα είναι ιδιωτικοποιήσεις. Ψες είχε τους ανθρώπους της ΑΕΚ στο Προεδρικό για να τους πείσει να μην μπουν σε απεργίες. Και γιατί μπαίνουν σε απεργίες οι άνθρωποι? Γιατί επαπειλούνται με ιδιωτικοποίηση. Τι παραλάβαμε και τι κάνουμε? 3,9. 200,9, όχι 3,9. Να μου εμφανίζει ο Ανδρέας Κυπριανού, εγώ θα δω τις πραγματικότητες. Είναι γύρω στα που το εμφανίζει. 200,9, κύριε Καλαντζή, μιλώ κάθε υπερβολή. Ναι, όχι 3,9. Ναι, ακούστε τώρα εσείς. Τι να κάνω τα 3,9 εγώ? Εγώ βλέπω τα νοσοκομεία, τα διαλυμένα. Βλέπω την παιδεία με τα προβλήματα της. Βλέπω τα 3,500 ευρώ. Βλέπω τους συνταξιούχους που τους αφαίρεσαν 500 εκατομμύρια. Αν δεν είναι η οικονομία αυτά, συγγνώμη, πώς θα βλέπω λέξει. Την προσφυγική πολιτική η οποία είναι πληγωμένη και εξουθενωμένη, δεν υπάρχει ουσιαστικά. Βλέπω τα άτομα με ειδικές ανάγκες που τους επετσόκοψαν προχτές. Βλέπω τους μισθούς μου και τους μισθούς σου που είναι στα όρια και της δεκαετίας του 1990. Αλλάζουμε. Βλέπω μια κοινωνική ανισότητα η οποία αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Βλέπω τα παιδιά μου να φεύγουν ή πολλά παιδιά να μην έρχονται να δουλέψουν εδώ γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Βλέπω τη συγκαλυμμένη ανεργία δηλαδή. Βλέπω τους φοιτητές και με παίρνουν γλαμμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι. Σταματούν τα παιδιά μου από τα πανεπιστήμια. Δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν υπάρχει μία... Εγώ αυτά τα βλέπω. Μία αντίφαση, ναι, σε αυτό που λέτε. Όχι, για την οικονομική. Θα σας πω για την οικονομική καταστροφή. Σας ακούω τον κύριο Λεωνίδου. Λέτε, για... Ακούστε με λίγο. Μέχρι γιατί... το 2013 για την οικονομική καταστροφή φταίνε οι τράπεζες. Μετά το 2013 φταίνε οι αναστασιάδες. Δεν τελειώνει η ιστορία. Φταίει γιατί εφάρμοσε το κούρεμα με το οποίο ετσάκησε την κυπριακή οικονομία και την κυπριακή κοινωνία και ο φίλος μου ο Πανίκος Λεωνίδου. Φταίει. Τι είπε? Εμείς στάθηκαμε δίπλα στην κυβέρνηση, λέει. Από πού στάθηκατε δίπλα? Ψήφισαν τα νομοσχέδια. Όλα τα μνημονιακά νομοσχέδια τα ψήφισαν το Δίκο. Αυτά, κύριε Λεωνίδου, δεν είναι για να τα λες και να περηφανεύεσαι. Αυτά είναι για να τα λες και να προβληματίζεσαι. Όπως και ο κύριος Φιλαρέτου λέει. Μακριά από λαϊκισμούς. Μα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον μια νομόνα τον Κυπριακό, τον κύριο Λιλίκα, υπάρχει κλασικότερο παράδειγμα αλλίωσης συνεχούς, μετάλλαξης θέσεων στον Κυπριακό από τον κύριο Λιλίκα, από ακρεφνής διζωνιστής, μετά πήγε στον Τάσο, τα άλλαξε. Όταν θα έφευγαν ο κύριος Μιλωνάς και ο κύριος Αμερικάνος από τη συμμαχία, τους είπε, παιδιά, που πάτε, ελάτε, από εκεί που πάτε να βρείτε τη μη διζωνική, θα την προσφέρω και εγώ. Κύριε Καλαντζή, θυμάστε αυτά? Αργότερα, ερωτοτροπώντας με το ΑΚΕΡ, θυμήθηκε ότι έπρεπε να ξαναμιλήσει λίγο για τη ζωτική, τη γενωτική. Αν είμαστε σε αυτά τα πράγματα σοβαροί και μας ακούει ο κόσμος, νομίζω ότι εκεί είναι που μας κρίνει. Ναι, θα απαντήσω. Εκεί είναι που μας κρίνει. Εγώ λέω καταληκτικά, η όποια ρυθμή ανάπτυξης είναι εκεί καταγραμμένη. Δεν λέει ψέματα για ρυθμή. Το μεγάλο ψέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτή η ανάπτυξη αφορά όλους. Αφορά σε λίγους οι οποίοι πλουτίζουν. Και η μάζα του κόσμου φτωχαίνει και εξαθλιώνεται. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν θα χρειαστεί καν να κάνω ερωτήσεις, γιατί τίθεται τα θέματα από τις τοποθετήσεις σας. Ωστόσο, θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι. Έχει εκπλήξει ο Γιώργος. Ναι, θα απαντήσετε. Εδώ θέλω να πω κάτι. Ναι. Επειδή το είπα και το έθεσα και προηγουμένως, όλοι θεωρείτε ότι κάποιος άλλος φταίει. Και όπως είπα προηγουμένως, όλοι κυβερνήσατε. Περνώ. Δεν είναι δυνατόν να μην φταίτε εσείς και να φταίνει η υπόλοιπη. Δηλαδή τώρα, για ό,τι μας συμβαίνει, φταίει ο Αδάμ και η Εύα τώρα? Δηλαδή θα αρχίσουμε αυτή την ιστορία. Θα αρχίσουμε αυτή την ιστορία. Δηλαδή εδώ πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τα τελευταία 10 χρόνια ποιοι κυβέρνησε? Δεν κυβέρνησε το ΑΚΕΛ, η ηγεσία του ΑΚΕΛ, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και ο συναγερμός, ο πρόεδρος του συναγερμού. Με το Δίκο και οι δύο. Περιμένετε. Εσείς ξέρετε καλά το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νομίζω όσο, ναι. Όσο μπορεί, νομίζω πολύ καλά. Ναι. Πιθανό και καλύτερα από μένα. Ναι, ότι δεν μπορεί λοιπόν, να υπάρξει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός που ασκεί την εξουσία μαζί με το Υπουργικό του Συμβούλιο. Πείτε μου πού βρίσκονται τα κόμματα κατά την άσκηση της εξουσίας ενώ ασκεί την εξουσία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε τυπικό πείτε επίπεδο. Πείτε μου πού βρισκόταν το Δίκο. Σε τυπικό και θεσμικό επίπεδο όχι. Αλλά ωραία. Στην πραγματικότητα, επειδή όλοι εδώ ζούμε, επειδή μου υποβάλλεται ένα ερώτημα και θέλουμε να καταδείξουμε ότι το Δίκο
είναι καιροσκοπικό κλπ. Αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα σύστημα σε αυτόν τον τόπο προεδρικό και που χρειάζεται η συμμετοχή και άλλων δυνάμεων για να μπορέσει να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμάς και ο ένας πρόεδρος, ο κύριος Χριστόφιας και ο κύριος Αναστασιάδης, είχαν υπογράψει έγγραφα ενώπιον των οργάνων του κόμματος και υποσχέθηκαν κάποια πράγματα. Ούτε ο ένας σε κάποια σημεία, ούτε ο άλλος σε κάποια άλλα σημεία δεν τα τήρησαν. Γι' αυτό φύγαμε και από την κυβέρνηση. Και από τον ένα και από τον άλλο. Yes. Επομένως, ποια είναι η ευθύνη δική μας? Να έχεις 9 υπουργούς κομματικούς του ΑΚΕΛ και 9 κομματικούς του συναγερμού, ο Νίκος Αναστασιάδης, και φέρει την ευθύνη το δίκο, ή η ΕΔΕΚ ή οι άλλες δυνάμεις που ήταν μέσα στην εξουσία? Να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Παράλληλα, λέει ο κύριος Γεωργίου ότι ψηφίσαμε τα μνημόνια. Να μας πει ο κύριος Γεωργίου, δεν τα ψηφίζαμε. Τα νομοσχέδια, τα μνημονία κάνει. Ναι, το νομοσχέδιο. Να μας πει ο κύριος Γεωργίου τι έπρεπε να κάνουμε. Να φεύγαμε από το ευρώ. Αυτές ήταν οι λύσεις. Να φεύγαμε από την Ευρώπη που μας έλεγαν τόσα χρόνια. Δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε τα πράγματα, κύριε Γεωργίου, όπως είναι. Δηλαδή, τι θα γινόταν. Πείτε μου έτσι, σκεφτείτε ένα δευτερόλεπτο, τι θα γινόταν ο τόπος αν δεν υπήρχε και το δίκο να στηρίξει. Ναι, εμείς επιθυμούσαμε να έρθουν μνημόνια. Εμείς διαχειριζόμαστε τις ίδιες του κυπριακού λαού εκείνη τη στιγμή. Αντί να απολογηθείτε προς τον κυπριακό λαό και να πείτε κάναμε λάθος, και όλοι μαζί να έρθουμε να βρούμε λύσεις και να στηρίξουμε, ναι, εκεί που πρέπει να στηρίξουμε την ηγεσία. Διότι στηρίζοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν ο τόπος πάσχει, είναι υποχρέωση και εθνικό καθήκον. Και αυτό κάναμε ως καθήκον εθνικό. Να περιοριστούμε, γιατί θέλω να θέσουμε για άλλα θέματα. Λέει ο κύριος Κυπριανού. Και ολοκληρώστε με αυτό για να πούμε. Ναι, όχι, πρέπει να απαντήσω και στον κύριο Κυπριανού. Γιατί είπε για αυτά τα πράγματα. Μην έχουμε μεγάλους μονολόγους. Μας παρουσίαζε ο κύριος Κυπριανού, μας παρουσίαζε ότι βρισκόμαστε σε μια Κύπρο του παράδεισου. Πραγματικά εκπλήττομαι. Εγώ είμαι δικηγόρος και καθημερινά δυστυχώς ακόμα παίρνουμε υποθέσεις από εκατοντάδες πολίτες οι οποίοι τους κυνηγάνε οι τράπεζες, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τη δόση. Πάμε στα γραφεία εργασίας και οι ουρές συνεχίζονται. Πάμε στα νοσοκομεία και τα προβλήματα είναι εκεί. Κουβέρτες ακόμα να δώσουν στους ασθενείς. Και μας λέει ο υπουργός, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ για το ΓΕΣΥ, αλλά πρέπει να κοιτάξει και το σύνολο της υγείας και το τι κάνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Γιατί αναγκάζεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει παροχές αυτή τη στιγμή, αφού είναι όλα λυμμένα, κύριε Κυπριανού, τα προβλήματα? Και αφού ζούμε σε ένα παράδεισο. Δεν μένουμε σε ένα θέμα και το ανοίγουμε, να δούμε ένα. Στιγμή, να δούμε λίγο αυτό το θέμα της οικονομίας, μια και το ξεκινήσαμε, και μετά ανοίγουμε άλλα θέματα. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι ναι, είναι ο λαός που θα ψηφίσει. Θα ψηφίσουν και οι λήπτες του ΕΕ, θα ψηφίσουν και αυτοί που πηγαίνουν στα νοσοκομεία και οι ασθενείς, ο κάθε πολίτης. Φυσικά και θα ψηφίσουν και οι προνομιούχοι και αυτοί που έχουν ευεργετηθεί από την άσκηση εξουσίας από μέρους της συναγερμικής κυβέρνησης. Δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, ακόμη και αν είναι έτσι. Θα ψηφίσουν και αυτοί. Και αν είναι αυτή η πλειοψηφία, τότε θα κερδίσει τις εκλογές ο Νίκος Αναστασιάδης. Θεωρείτε δηλαδή, αν ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως δείχνουν μετρήσεις, έρθει πρώτος στον πρώτο γύρο, όλοι αυτοί που θα τον ψηφίσουν είναι οι προνομιούχοι? Κοιτάξτε, είναι πολλοί παράγοντες, αλλά εκείνο που θα έλεγα είναι ότι. Μακάρι, ήταν έτσι, θα είμαστε πιο πλούσια χώρα στον κόσμο. Δυστυχώς, ευτυχώς, η ιστορία, η πολιτική ιστορία των τελευταίων χρόνων έχει καταδείξει ότι δεν είναι αυτοί που βγαίνουν πρώτοι που εκλέγονται τελικά πρόεδροι. Γιατί θυμάμαι, υπήρχε ένας υποψήφιος, ο κύριος Γιώργος Βασιλείου, πήρε και 44% και δεν εκλέγηκε. Ο Τάσος Παπαδόπουλος. Η κάλπη θα αναδείξει. Ο Τάσος Παπαδόπουλος. Η κάλπη θα αναδείξει και όχι οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο με διαφορά κλπ. Πρόεδρος εκλέγηκε ο Χρυσόφιλος. Λοιπόν, κύριε Φιλανδέ, ολοκληρώστε. Νομίζω ότι ο λαός. Θα επανέλθουμε. Ο λαός. Και ας πούμε την αλήθεια. Ο λαός αυτή τη στιγμή πάσχει. Έχει προβλήματα. Και αντί να κάτσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί, θα έλεγα, τα προβλήματα του κόσμου, συζητάμε συνεχώς κατά πόσο ευθύνεται ο Α ή ο Β. Βεβαίως, για να μπορέσεις να κάνεις θεραπεία, πρέπει να υπάρξει και σωστή διάγνωση. Και η διάγνωση είναι αυτό που. Δεν έχουμε και κανένα γιατρό μαζί μας. Δυστυχώς πρέπει να κάνουμε πολιτική διάγνωση, λοιπόν, και μπορούμε να την κάνουμε αυτή. Κύριε Φιλαρέτου, νομίζω να ξεκινήσουμε από εσάς
τα του Κυπριακού, μια και το έθεσε προηγουμένως και ο κύριος Γεωργίου, σε σχέση με τις διακυμάνσεις, εγώ δεν θα πω μεταλλάξεις, που είχε στις τοποθετήσεις του ο Γιώργος Λιλίκας. Είτε ξεκινώντας στο πλευρό του Γιώργου Βασιλείου, αργότερα στο ΑΚΕΛ, με τη Συμμαχία Πολιτών, με την ΕΔΕΚ που συνεργάστηκε στις προηγούμενες εκλογές. Καμία απολύτως διακύμανση. Η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία κρίθηκε και δόθηκε περιεχόμενο σε αυτή και κρίθηκε κατά τρόπον εκοφαντικό το 2004. Και αυτόν ο κύριος Γεωργίου θα έπρεπε να το γνωρίζει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είναι παλιδρόμηση και η δήλωση του κυρίου Σταύρου Μαλά περί τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Απορρίφθηκε ένα σχέδιο. Εσείς την απορρίπτετε. Βεβαίως την απορρίπτουμε. Συμμαχία Πολιτών. Βεβαίως την απορρίπτουμε. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Γεωργίου. Αν το λέτε δημόσια και τελείωσε, έτσι. Μα δεν το κρύψαμε ποτέ. Αλλά εδώ είχε επιλέξει το ΑΚΕΛ. Δεν αναφερόσασταν πολύ σε αυτό. Την περίοδο που ερχόταν στα γραφεία του ΑΚΕΛ ο κύριο Λιλίκα. Δεν το λέγατε εκοφαντικά αυτό το πράγμα. Κύριε Γεωργίου, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν το λέγατε, κύριε Φιλαρέτου, τι να πούμε. Νομίζω όμως ότι ο υποψήφιος σας, όπως είπατε, ο νέος υποψήφιος σας, σε δήλωση του 30 Οκτωβρίου για τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, δήλωσε ότι είναι κενή περιεχομένου. Ο δικός σας υποψήφιος και όχι ο Γιώργος Λιλίκας. Όχι, αν μου επιτρέπετε για 3 δευτερόλεπτα, σας λέω ότι αυτή η αναφορά δεν αφορούσε στη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, αλλά στη συζήτηση περί Διζωνικής, ότι είναι χωρίς περιεχόμενο, γιατί υπάρχει η Διζωνική, είναι κατοχυρωμένη, είναι καταγραμμένη. Αυτός είναι ο στόχος και του Μαλά και του ΑΚΕΛ. Δυστυχώς σε εσάς όχι. Λοιπόν, ακόμη μία παραποιημένη δήλωση του κυρίου Μαλά, όπως τα 16 της 1ης Οκτωβρίου. Είναι εντάξει. Θα προχωρήσω με ένα σχόλιο σχετικά με μια τοποθέτηση του κυρίου Κυπριανού για το 3,9 αριθμών ανάπτυξης. Δεν το αμφισβητείτε, φαντάζομαι. Δεν είναι θέμα αμφισβήτησης. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ποιος είναι ο ρυθμός αύξησης των μισθών, των συντάξεων, των εκποιήσεων, παρακαλώ, ή των κλειστών βιοτεχνιών? Έναν κράτος δεν πιάνεται από έναν αριθμό και λέει «Α, προχωρούμε κύριοι και υπάρχει ανάπτυξη». Αν όντως υπάρχει ανάπτυξη, θα πρέπει να την καταγράφουν οι αριθμοί σε πολίτες, σε ανθρώπους, και όχι ο ρυθμός ανάπτυξης χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι μια ολόκληρη γενιά χάνεται, πραγματικά χάνεται. Εμείς έχουμε δηλώσει κατ' επανάληψη ότι αυτό θα είναι η μεγαλύτερη αιμορραγία για τον τόπο μας μετά την τουρκική εισβολή, γιατί μια ολόκληρη γενιά χάνεται από εδώ. Μια παραγωγική γενιά, αύριο θα ψάχνουμε μια γενιά να παραδώσουμε σκυτάλι, κύριε Καλάντζη, και δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Δεν να θέσω το ερώτημα σε αυτό που λέτε. Αν δεν γινόταν αυτό που έκανε ο Νίκος Αναστασιάδης με το κούρεμα, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Δεν αναφέρομαι μόνο στο κούρεμα. Υπήρχαν λύσεις. Ο κύριος Αναστασιάδης προεκλογικά το 2012. Είπε ότι έχει 2 δάνεια. Μιλούσε για δάνεια γέφυρες. Μιλούσε για ξένους φίλους οι οποίοι θα βοηθούσαν. Μιλούσε. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Θα ασχοληθούμε με το τώρα. Αναφερθήκαμε σε καινοτομία του ΕΕΕ. Είναι καινοτομία η φτώχεια και η εξαθλίωση. Αν είναι ποτέ δυνατόν τα 480 ευρώ να τα θεωρούμε καινοτομία τεράστια αυτού του κράτους. Και αυτό δεν είναι μια διαφωνία μόνο με τον κύριο Κυπριανού. Δεν είναι προσωπικό καταρχή, για να μην παρεξηγούμε. Αυτή είναι διαφωνία φιλοσοφίας, πολιτικής φιλοσοφίας. Εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι έναν κράτος σημαίνει οι δείκτες του ΑΕΠ. Έναν κράτος είναι το κράτος που προσφέρει συνθήκες για ποιοτική ζωή των πολιτών του. Σωστή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ρυθμός ανάπτυξης, πώς θα γίνουν τα υπόλοιπα, είναι ένα ερώτημα. Πεςτε μου. Θα πρέπει να απαντηθεί. Αν δεν υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, πώς θα συμβούν τα υπόλοιπα? Δηλαδή δεν είναι εντελώς ασύνδετα. Για να συμβούν όλα αυτά που λέτε, θα πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη. Δηλαδή θεωρούμε φυσιολογικό το επίπεδο που έχει φτάσει ο τόπος μας από το 2013 και έπειτα. Με συγχωρείτε, αλλά εμείς θεωρούσαμε ότι οι τοποθετήσεις του κ. Αναστασιάδη το 2012
Μιλούσα για έναν κράτος το οποίο θα εξέλθει της κρίσης με ένα πρόγραμμα στιβαρό το οποίο θα σταθεροποιούσε το κράτος. Και εδώ μπαίνει και ένα σχόλιο στον κύριο Λεωνίδου για την όρημη και σοβαρή τοποθέτηση του ΔΥΚΟ και την υπεύθυνη στάση του ΔΥΚΟ σχετικά με το μνημόνιο. Ωραία. Κρατήσαμε τη χώρα στον αναπνευστήρα. Αυτόν έλεγαν οι προηγούμενοι κυβερνήσαντες το 12. Και το 13 βγάλαμε τον αναπνευστήρα. Μιλούσα για μια τράπεζα. Μιλούσα για μια τράπεζα την οποία αυτόν το κράτος όμως την κάλυψε. Δεν το αποδέχεται. Αυτόν το κράτος, κύριε Καλαντζή, την κάλυψε με 1,8 δις για να μην κλείσει. Και θέλω να μου δείξετε πού είναι αυτή. Όλα τα κομμάτια, βέβαια. Μέσα από την Επιτροπή Οικονομικών με τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, τον κύριο Λεωνίδου, να τοποθετείται επ' αυτού. Είχε τόση δύναμη να ελέγχει ολόκληρη την Επιτροπή. Η Επιτροπή ψήφισαν όλα τα κόμματα. Το 1,8 δις. Επειδή είμαι και εγώ βουλευτής και πρέπει να το γίνω. Το 1,8 δις. Νομίζω κουβεντιάζουν όλοι οι βουλευτές. Ωραία. Όλα τα κόμματα. Η δημοκρατία. Αυτό που λέει είναι ότι η πλειοψηφία, η ομοφωνία... Ολοκληρώστε όμως να πάρω και στον κύριο Κυπριανού. Απολογούμε που διέκοψε. Λοιπόν, γιατί θα ανοίγεται όλα μαζί και... Θα καταλήξω, είναι πολλά ανοιχτά θέματα και θα έπρεπε να απαντηθούν όλα. Όσον αφορά, επειδή τελειώσατε με το θέμα, γιατί θέσατε εσείς το θέμα για το Κυπριακό. Το Κυπριακό... Θα το αφήσουμε στον επόμενο γύρο. Με αυτό ξεκινήσατε την ερώτηση σας προσωπικά. Το πήρατε αλλού τουλάχιστον να τοποθετηθεί και ο Κυπριακός. Ωραία, να το κλείσω τότε στο κομμάτι. Πάμε από το ένα στο άλλο και... Ωραία, ωραία. Θα περιμένω στην επόμενη, τοποθέτηση. Να τοποθετηθείτε όλοι για το θέμα του Κυπριανού. Του Κυπριακού. Μην αναφερθείτε, κύριε Κυπριανού, τώρα στο Κυπριακό. Να το δούμε συνέχεια. Καταλήγοντας, κύριε Κυπριανού, καταλήγοντας, θα πω το εξής. Αυτός ο τόπος έχει ως κύριον του μοχλών τους ανθρώπους του. Οι ανθρώποι του είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Εκείνον είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει αυτός ο τόπος και μεγαλούργησε δίνοντας χώρο να δημιουργήσουν οι ίδιοι ανθρώποι του. Σήμερα δυστυχώς βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούν. Μεγαλούργησε. Μετά την τουρκική εισβολή βιώσαμε μια τεράστια ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα και δεν μπορούμε να μιλούμε έτσι με ελαφρά την καρδία για το τι βίωσαν οι δικοί μας πατεράδες. Ξενιτεύτηκαν και επέστρεψαν. Αυτό που έλεγα πριν σε σχέση με τους νέους που φεύγουν είναι ότι αυτή τη φορά ξενιτεύονται και δυστυχώς, κύριε Καλαντζή, δεν θα επιστρέψουν. Οι πλήστοι από αυτούς θα δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες και το δικό τους μέλλον σε έναν άλλον τόπο. Γιατί εδώ δεν βλέπουν ελπίδα. Και η ελπίδα δεν βγαίνει ούτε από τους μισθούς που παίρνουν, ούτε από τις νέες θέσεις εργασίας που εγώ δεν ξέρω ποιες είναι αυτές και πόσες. Δεν βγαίνει από αυτά. Οι νέοι φεύγουν. Κύριε Κυπριανού, θα ήθελα να επισημάνω ότι στην προηγούμενη τοποθέτησή σας, ίσως τώρα που πέρασε λίγη ώρα, θεωρώ ότι ήσασταν κάπως υπερβολικός. Αυτή η παγκόσμια εμβέλεια του Προέδρου, αυτό το θαύμα που έχει γίνει, μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι έγιναν βήματα, ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, αλλά όταν παρουσιάζεται μια εικόνα θαύματος, έχω την εντύπωση ότι δύσκολα πείθεται. Γιατί ακόμη έχουμε ανεργούς, ακόμη έχουμε ανθρώπους. Εγώ δεν μίλησα ούτε για θαύμα, ούτε για οτιδήποτε. Αυτά είναι δικές σας εκφράσεις. Νομίζω αυτό περιγράψατε. Εγώ μίλησα για την αξιοπιστία και το παγκόσμιο κύρος του Νίκου Αναστασιάδη, όπως αυτόν αποδεικνύεται καθημερινά μέσα από τις ίδιες του παρεμβάσεις και τις παρουσίες του σε όλα τα διεθνή φόρα. Δεν θα γίνει, σας υπόσχομαι, θα γίνει κούρεμα και γίνεται κούρεμα. Θα έρθω και εκεί, μην ανησυχείτε, αλλά μου επιτρέψετε, γιατί έχω πάρα πολλά να απαντήσω. Θα ξεκινήσω με την τοποθέτηση. Λίγο να συντομεύουμε, να δούμε και τον Κυπριακό, γιατί μας μένει, έχουμε φάει σχεδόν όλο τον χρόνο. Πρέπει να απαντήσω σε τρεις αγαπητούς φίλους, λοιπόν, οι οποίοι όλοι χτυπούν τον Νίκο τον Αναστασιάδη. Θα ξεκινήσω από την τοποθέτηση του αγαπητού μου του φίλου του Γιώργου του Γεωργίου. Όταν τον άκουσα να λέει τι να κάνω εγώ το 3,9% ρυθμών ανάπτυξης και 203,9% με αυτόν τον τρόπο μίλησε. Μου θύμισε ακριβώς τον Δημήτρη Χριστόφια. Όταν έλεγε έγνοια μου είναι ο απλός άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει να ευημερούν οι αριθμοί, με ενδιαφέρει να ευημερούν οι άνθρωποι. Και όταν δεν ευημερούσαν οι αριθμοί και δεν απασχολούσαν το ΑΚΕΛ και τη συγκυβέρνηση ΑΚΕΛ ΔΥΚΟ, οδηγηθήκαμε στην ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή και όχι μόνο ο απλός άνθρωπος και ο μικρομεσαίος και ο γεωργός
και ο επιχειρηματίας και ο καταθέτης τους διέλυσαν όλους συλλήβδιν. Ακριβώς επειδή δεν έβλεπαν τους αριθμούς. Και όταν ακούω σοβαρούς πολιτικούς να μιλάνε για θέματα οικονομίας και να μου λένε δεν μας απασχολούν οι αριθμοί, τότε αυτόν και μόνον προκαλεί γέλοντα, γιατί δεν μπορεί να κυβερνήσεις έναν τόπο. Φυσικά θα μου πείτε, αποδείχτηκε η ανικανότητα κάποιων να κυβερνήσουν. Και νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος αυτοί που δικαιούνται να έχουν φάνταστες οικονομικές πολιτικές είναι περιορισμένοι πλέον, έχουν περιοριστεί. Γι' αυτό καλύτερα σε αυτά που αντιλαμβανόμαστε παρά σε αυτά που δεν αντιλαμβανόμαστε, γιατί εκ του αποτελέσματος. Νομίζω είναι υποτιμητικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε εσείς τα οικονομικά δεδομένα του κύριου Γεωργίου. Υποτιμητικό είναι να ακούς βουλευτή να σου λέει ότι και 209% είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, άρα. Το σχόλιο εκεί που πρέπει. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το κούρεμα, γιατί αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώνει. Δεν είναι παραμύθι, είναι μια πραγματικότητα το κούρεμα. Περιμένετε, κύριε Καλαντή. Κατά την άποψη κάποιον είναι πραγματικότητα. Ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν πανέτοιμος στο Eurogroup 15 μέρες μετά που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου με συγκεκριμένο πακέτο. Δέχτηκε την εισήγηση του Eurogroup όχι για κούρεμα, για απομείωση καταθέσεων τόκων 2 ετών 6,75% για κάτω από τις 100.000 και 9,9% πάνω από 100.000. Επειδή έχουμε προεδρική δημοκρατία και όχι κοινοβουλευτική δημοκρατία και πρέπει να αυτό να... Ούτε εσείς δεν το ψηφίσατε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ξέρω ότι θα μου το αφήσει. Η επόμενη ερώτηση είναι αυτή και θα σας απαντήσω και αυτή την ερώτηση. Κάποιοι έστησαν συγκεκριμένον κλίμα στην κοινωνία, περιραίουσαν ατμόσφαιρα, έφεραν 6.000 κόσμων έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ύψωναν τις ψηλές σημαίες του όχι, όταν τους παρακαλούσαμε στη συγκεκριμένη συνεδρία να δώσουν 48 ώρες αναβολή από του βήματος της Ολομέλειας. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού παρακαλούσε, δώστε μας 48 ώρες αναβολή να πάμε μαζί στις Βρυξέλλες να δείτε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Επέμεναν, γιατί νόμιζαν πως είχαν μικροπολιτικά ωφέλη, και αυτοί που αρνήθηκαν το 6,75 με το όχι τους στην συγκεκριμένη Ολομέλεια οδήγησαν στην πτώση της Λαϊκής Τράπεζας και στο βαθύ κούρεμα των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου. Άρα να ψάξετε αυτούς που πραγματικά κούρεψαν τον λαό και όχι αυτούς που έφεραν λύσεις οι οποίες θα ήταν πολύ ανώδυνες. Αλλά λοιπόν, ξεπερνάτε κάτι που τέθηκε. Ο Νίκος Αναστασιάδης είχε υποσχεθεί για 2 δάνεια γέφυρες. Ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Δάνεια γνώριζαν και έκαναν 2,5 δισεκατομμυρίων παραδείγματος χάρη οι κυβερνώντες τότε το Δεκέμβριο του 2011, ναι, για να αντέξουν 14 μήνες μέχρι τις εκλογές. Ήταν ακόμα, από εκεί ξεκίνησε η καταστροφή της κυπριακής οικονομίας, διότι αντί να μπουν σε πρόγραμμα με 2 δισεκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στήριξης, επέλεξαν να πάρουν διακρατικό δάνειο με 5 χρόνια. Αλλά αυτό δεν απάντησε στα 2 δάνεια. Κύριε Καλαντζή, αντιλαμβάνομαι, αφήστε με να σας πω αυτό που θέλω εγώ και εσείς μπορείτε να έχετε την άποψή σας. Όχι, δεν είναι άποψη, λοιπόν, ερώτηση. Λοιπόν, εγώ σας λέω, πήραν 2,5 δισεκατομμύρια δάνειων με 5 χρόνια αποπληρωμή και 5% επιτόκιων, ενώ τους παρακαλούσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης να πάρουν δάνειο με 2% επιτόκιων, 30 χρόνια αποπληρωμή και 5 χρόνια επιτόκιων. Λοιπόν, περιμένετε να σας πω. Λοιπόν, άρα άλλοι γνώριζαν να βάζουν αναπνευστήρες, γιατί και το συγκεκριμένο διακρατικό δάνειο των 2,5 δισεκατομμυρίων του ΑΚΕΛ του Δεκεμβρίου, πέραν των δανείων από τους ημικρατικούς οργανισμούς, την Αρχή Λιμένων, την Αρχή Ηλεκτρισμού, πέραν του 1,8 του αναπνευστήρα, τον οποίο παραδέχτηκε ο κύριος Δημητριάδης δημόσια. Κρίθηκε η κυβέρνηση Χριστόφια. Επειδή εσείς με ρωτήσατε για το κούρεμα. Όχι, εγώ άλλο σας ρωτήσα. Λοιπόν, τα 2 δάνεια γέφυρα. Λοιπόν, δεν μου απαντήσατε γι' αυτά. Ο κύριος Αναστασιάδης είχε μπει ότι αν δεν. Θα σας απαντήσω και αυτό. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω και τα υπόλοιπα μας. Ναι, επειδή σας λοιπόν, αυτό. Αν, ο κ. Αναστασιάδης είχε πει ότι αν δεν υπάρξει δυνατότητα στήριξη από την Ευρωπαϊκή, από την Τρόικα, ναι, ναι, τότε μπορεί να, να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσα δάνεια. Δεν χρειαστεί, γιατί καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πρόγραμμα στήριξης 7 δισεκατομμυρίων, κύριε Καλαντζή. Όπως καλά γνωρίζετε, 10 δισεκατομμυρίων. Το οποίο δεν ήθελε, είπε ότι με λοιπόν, το πιστόλι στο πρόταφο. Αυτό το οποίο έγινε με βάση την άρνηση ήταν ότι τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος την ανέλαβαν με βάση απόφαση του Δούνου του της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Τρόικας δηλαδή. Το ανέλαβαν οι καταθέτες.
μετόχοι και 100 αξιογράφων, ενώ τη διάσωση της κυπριακής οικονομίας πληρώσαμε όλοι με βάση και το συγκεκριμένο μνημόνιο. Έρχομαι στο μνημόνιο τώρα, γιατί μίλησε ο κύριος Γεωργίου. Και ολοκληρώστε με αυτό για να πάμε στο Κυπριακό όσο χρόνο έχουμε. Να ολοκληρώσω, γιατί μου βάζετε ερωτήσεις, αντιλαμβάνομαι που θέλετε να το πάτε, αλλά θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Απλώς σας ρώτησα κάτι και δεν μου απαντήσατε. Και μνημόνια, έχει πει ο κύριος Γεωργίου. Μα ποιος ψήφισε τα μνημονιακά νομοσχέδια και πότε? Δεν είναι μήπως η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια 27 των αριθμών Δεκέμβριον του 2012 μετά που συμφώνησε το μνημόνιο στις συναντήληψεις αφού κατέρευσε η κυπριακή οικονομία που έφερε τα μνημονιακά νομοσχέδια? Πότε ψηφίστηκε ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας? Πότε ψηφίστηκε η έκτακτη εισφορά? Πότε ψηφίστηκε η αύξηση του ΦΠΑ? Πότε ψηφίστηκε η κατάργηση του επιδόματος μάνας, το οποίο έχουμε επαναφέρει τώρα, εν πάση περιπτώσει, όλα επί διακυβερνήσεως του ΑΚΕΛ και μέσα από τις πολιτικές τους. Και έχουν και το πολιτικό θράσος να μιλούν για μνημονιακά νομοσχέδια. Ενώ όλα αυτά τα οποία ψηφίστηκαν επί διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ, αντιλαϊκά, ενάντια στον απλών άνθρωπων, σήμερα αποκαθίστανται, κύριε Καλαντζή, γιατί έχει καταργηθεί ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, έχει επανέλθει το επίδομα μάνας, έχουμε σήμερα και επίδομα πατρότητας και πολλά άλλα να μην τα αναφέρω για να μην σας παίρνω το χρόνο. Άδεια πατρότητας. Ορίστε. Άδεια πατρότητας. Όχι επίδομα. Όχι επίδομα, άδεια πατρότητας. Άδεια πατρότητας. Ναι, εντάξει, είναι ουσιαστικά και ένα επίδομα, αλλά είναι άδεια, έχετε δίκιο. Λοιπόν, υποτιμούν την αντίληψη των πολιτών. Λέει ο κύριος, δηλαδή, τι να κάναμε, λέει. Θα ψηφίζαμε τα μνημονιακά νομοσχέδια. Δηλαδή, κύριε Λεωνίδου, να εκλάβω από την τοποθέτηση σας ότι δεν συμφωνείτε με τις ανορθές πολιτικές προτείνει στην κατεύθυνση διάσωσης της πατρίδος. Μα είπε ότι αν δεν ψηφίζαμε. Όχι, αλλά αν συμφωνείτε ότι ήταν ανορθές πολιτικές πράξεις. Χρειάζεται να σας απαντήσω. Όχι, να μου απαντήσετε μετά, αφού σας άκουσα να κατηγορείτε και δεν σχολίασα. Απλά ρωτώ τώρα, είναι ακαδημαϊκό το ερώτημα. Αν ήταν σωστά και διέσωσαν την πατρίδα, τότε καλά κάνατε και τα ψηφίσατε. Αυτό είπε. Όχι, υποχρεωθήκαμε, είπε. Εσείς δεν υποχρεωθήκατε να τα ψηφίσετε. Άρα συμφωνείτε, κύριε. Εσείς θέλατε να τα ψηφίσετε. Άρα συμφωνείτε, κύριε Λεωνίδου. Και εσείς υποχρεωθήκατε. Άρα συμφωνείτε, κύριε Λεωνίδου, ότι αυτή η κυβέρνηση εφάρμοσε σωστές οικονομικές πολιτικές για τη διάσωση της πατρίδας. Και ευτυχώς που τα ψηφίσατε και δεν τα καταψήφισατε όπως κάνατε με την εισήγηση για την απομείωση των καταθέσεων. Ολοκληρώστε, κύριε Κυπριανού. Λοιπόν, όσον αφορά το ΕΕ, για να απαντήσω και κάτι στον κύριο Φιλαρέτη. Κύριε, το τελικό αυτό για να μπορέσουμε να. Το Κυπριακό μετά. Να απαντήσω και στον κύριο Φιλαρέτη. Ξέρετε, οι εύκολες οικονομικές προσεγγίσεις και τα συνθήματα δεν αντιπροσωπεύουν το Δημοκρατικό Συνέδριο ούτε την κυβέρνηση. Μια έναν κράτο για να παράξει εισόδημα για να μπορέσει να ασκήσει κοινωνική πολιτική, και αυτή είναι η όλη φιλοσοφία του κοινωνικού φιλελευθερισμού και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είναι ότι πρέπει πρώτα να αναπτύξει την οικονομία και το επιχειρήν μέσα από τα εισοδήματα που θα έχει ο τόπος, γιατί δεν πρέπει να δανείζεσαι για να κάνεις οικονομική πολιτική, μέσα από τα εισοδήματα που θα έχει μέσα από την ανάπτυξη, τότε μπορείς να κάνεις καλύτερη, άριστη κοινωνική πολιτική. Το ΕΕΕ ήταν μια στιγμή ανάγκης που θα έπρεπε να ακριβώς όλους αυτούς που ήταν μακροχρόνια άνεργοι να τους δοθούν πόροι ζωής. 480 ευρώ για έναν άτομο, 720 για δύο, 1200 για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Είναι πολλά, κύριε Καλαντζή. Δεν είναι πολλά. Πολλά δεν είναι, βέβαια. Μπορούν να αυξηθούν. Αν συνεχίσει η οικονομία να αναπτύσσεται, κύριε Καλαντζή, και η ανεργία που έπεσε από το 17% στο 10%, πέσει στο 5% και θα έχουμε πολύ λιγότερους άνεργους, πολύ λιγότερα άτομα για να κάνουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική, τότε μπορεί η δυνατότητα μας να είναι πολύ μεγαλύτερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα σημασία έχει, και ολοκληρώνω, σημασία έχει με σταθερά βήματα μπροστά να συνεχίσουμε στην πορεία της ασφάλειας, της ανάπτυξης, της ελπίδας και της προοπτικής, ακριβώς για να μπορέσουμε να αυξήσουμε, αν θέλετε, και τις κοινωνικές παροχές που ρίσκουν εν παρόδο εν μέσω κρίσης, εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης, καταφέραμε να στηρίξουμε και να διατηρήσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Κυπριανού. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επανερχόμαστε πολύ λίγο να δούμε και όσο μπορούμε στον χρόνο που μας μένει και δύο πράγματα για το Κυπριακό, γιατί και βάσει αυτού θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι. Νομίζω στα όσα αναφερθήκατε προηγουμένως, μάλλον έδειξε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Μένουμε πάλι στο ποιος είχε τις ευθύνες, ποιος είχε τις περισσότερες, ποιος είχε τις λιγότερες. Επαναρχόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγο.
Επαναρχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση. Θα έλεγα ότι κάποιες φορές η δουλειά του δημοσιογράφου είναι σχεδόν διεκπαιρεωτική. Σήμερα αυτό έκανα. Μάλλον τον τερματοφύλακα και τον διαιτητή, μια και δεν χρειάστηκε να μπω σε ερωτήσεις. Έθεταν τις ερωτήσεις και τα ερωτήματα μόνοι τους οι φιλοξενούμενοι, απαντούσαν οι φίλοι που βρίσκονται εδώ. Κύριε Γεωργίου, δεν είπαμε τίποτα για τον Κυπριακό. Και φαίνεται πως το δίκο, ο ενδιάμεσος χώρος και οι υπόλοιποι θεωρούν ότι το Κυπριακό διολίστησε αυτή την πενταετία και σε αυτό επιρρύπτουν ευθύνες και στο ΑΚΕΛ γιατί στήριξε τις επιλογές του Νίκολα Στασιάδη. Πιο πριν θα έλεγα μόνο με μια πρόταση. Πέστε. Θα πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή. Και να ολοκληρώσουμε γιατί και ο χρόνος... Εάν το κούρεμα ήταν πρόταση του κ. Αναστασιάδη ή αν δεν ήταν. Διότι μας λένε, αν δεχόσασταν το πρώτο κούρεμα που εισηγηθήκαμε εμείς, καταθέσεις το όνομα σαν φόρος επί των καταθέσεων. Το τέλος. Ναι. Τέλος επί των καταθέσεων, θα γλιτώναμε. Ο Νίκος Αναστασιάδης εδεσμεύτηκε ότι δεν θα κάνει ούτε πρώτον, ούτε δεύτερον, ούτε εκατοστόν κούρεμα. Και επιπλέον, όταν του αποδίδουν το πρώτο κούρεμα, ο κύριος Σόιμπλε τον αποκαλεί πολιτικάντη. Ψεύτη δηλαδή. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Το εισηγήθηκαν τελικά, μπήκαν τα πιστόγια στον κροταφόν ή δεν μπήκαν. Υπάρχει μια άλλη πρόσαλη συμπεριφορά, όπως και στο Κυπριακό. Ο κύριος Αναστασιάδης, και πάω εκεί, κύριε Καλαντζή, ξεκίνησε με μια προσαρμογή στις θέσεις του δίκο, ουσιαστικά, στο ξεκίνημα. Άφησε τον Κυπριακό στον πάγο για ένα χρόνο. Το πισοδρόμησε με το κοινό ανακοινωθέν. Είχαμε την οικονομική κρίση. Με δηλαδή το κοινό δεν μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί. Όχι, έλεγε ότι σέβομαι τους συνεργάτες μου και τις δεσμεύσεις μου. Τις σεβάστηκε τότε τις δεσμεύσεις του απέναντι στο δίκο για... Τα έκτακτα. Και δεν πειράζει για ένα χρόνο. Μας πισοδρόμησε με διάφορους τρόπους και με το κοινό ανακοινωθέν, αλλά και μέχρι να προσαρμοστεί και να υλοποιήσει ουσιαστικά εκείνα που απέρριπταν τις συγκλήσεις, δηλαδή Χριστόφια Θαλάτ. Και όπως συμβαίνει κάθε φορά με το Δημοκρατικό Συναγερμό 93-98, αλλά και τώρα, πατά σε δύο βάρκες. Τρανή απόδειξη τα χτεσινά εσείς συνθήματα. Εσείς δεν προσαρμοστήκατε όταν στηρίξατε τον Τάσο Παπαδόπουλο. Να σας πω, τα χτεσινά συνθήματα της Πρωτοπορίας και της Μακή για την επέτειο του ψευδοκράτους. Τούρκοι Μογγόλοι, θέλουμε αίμαν τουρκικό, θα πεθάνετε σε χώμα ελληνικό. Αυτά τα συνθήματα είναι τα οποία τους εμπόδισαν και τους εγαλούχησαν όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτά τα συνθήματα είναι που ο Νίκος Αναστασιάδης θα πετύχει εκείνον το οποίο λέει ότι θέλει για τη ζωνική δικοινωτική νομοσπονδία. Είναι όμως και ο λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος. Ο κ. Φιλαρέτου ήδη μας επανομολόγησε την απόρριψη της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Το ίδιο βέβαια κατά έναν έμμεσο αλλά σαφέστατον τρόπο ομολόγησε προψές και ο κύριος Σιζόπουλος για τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος για λόγους πολύ ευνόητους, για να ξεπεράσει αυτήν τη σύγχυση του συνονθηλεύματος αυτών που το στηρίζουν, που απορρίπτουν βασικά τη ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, ερωτοτροπεί με τις επικινδυνότατες λεγόμενες νέες στρατηγικές, που δεν είναι καθόλου νέες κύριε Καλαντζή, είναι παλαιές, δοκιμασμένες και επικίνδυνες. Απομένει αυτή τη στιγμή η μόνη σοβαρή αξιόπιστη πολιτική δύναμη η οποία πιστεύει πραγματικά σε μια λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας του ΑΚΕΛ και ο Σταύρος Μαλάς. Τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα στο Κυπριακό. Μας παίζουν καμπάνες από τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και άλλοι διεθνείς παίχτες στην περιοχή, στην Ευρώπη, Ρωσία, Αμερική κλπ. Είναι όχι η τελευταία ευκαιρία. Ίσως να είμαστε λίγο μετά την τελευταία ευκαιρία. Ο τόπος κινδυνεύει με διχοτόμηση και κάποιοι, όπως προψές κύριε Λεωνίδου, ελπίζω να τοποθετηθείτε ευθαρσώς, μας λένε ότι αυτή η κατάσταση που έχουμε σήμερα, η διζωνική δικαινωτική ομοσπονδία μάλλον, την θεωρούν ως χειρότερη από την διχοτόμηση. Ως χειρότερη από την διχοτόμηση. Ελπίζω να μην είμαστε... Όχι, όχι. Είπε ότι η παρούσα κατάσταση είναι χειρότερη από τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Και η χειρότερη λύση είναι η διχοτόμηση. Μάλιστα. Υπό αυτά τα δεδομένα, έχοντας υπόψη τον τι λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για το Συμβούλιο Ασφαλείας, το πλαίσιο Γκουτέρες και το άτιμο πλαίσιο για την εφαρμογή της λύσης,
Διαρωτούμε αν υπάρχει νουνεχής άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη που να μπορεί να αντιληφθεί ή να συνενέσει ή να αφουγκραστεί αυτά τα οποία διατείνονται είτε οι κύριοι του ενδιάμεσου χώρου είτε οι παλινδρομήσεις του κυρίου Αναστασιάδη. Θα απαντήσω πρώτα. Θα απαντήσετε. Ωστόσο, θα ήθελα να διευκρινίσετε αυτό το θέμα της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Είναι ένα θέμα που το θέτουμε συνεχώς. Χαίρομαι που το λέτε. Και δεν παίρνουμε καθαρή απάντηση. Είσαστε υπέρ ή εναντίον. Συγγνώμη. Όχι, δεν πήρατε καθαρή απάντηση. Πήρατε πολλές φορές ολοκάθαρες απαντήσεις. Εμείς λέμε ότι και ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν συνεργάτης με το ΑΚΕΛ και κλαίγει και πρόεδρος κυρίως με τη στήριξη του ΔΥΚΟ και του ΑΚΕΛ, είχε ξεκαθαρίσει από τότε και αργότερα ότι εμείς στηρίζουμε τη Διζωνική Ομοσπονδία με το σωστό περιεχόμενο. Θα γελάσετε τώρα, είμαι σίγουρος. Όχι, δεν θα γελάσω καθόλου. Ή κάποιοι. Αλλά δεν μου λέει τίποτα. Θα ερωνευτού. Δεν σας λέει τίποτα. Εμάς μας λέει. Μας δεν μας ενδιαφέρει ούτε οι ταπέλες, ούτε οι τίτλοι. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και το περιεχόμενο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Η ζωνική δικοινοτική είναι ουσία. Δεν είναι ουσία. Ας μην γελιόμαστε. Πείτε μου σε ένα σύνταγμα οποιοδήποτε δημοκρατικού κράτους που υπάρχει αυτή η όρη. Είναι σύστημα κυπριακό. Δεν είναι. Καμία ομοσπονδία δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά, σε οποιοδήποτε σύνταγμα κράτους, δημοκρατικού κράτους ή ευρωπαϊκού. Συνθηματολογεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Γενική Συνέλευση. Αφού το δεχόμαστε εμείς, ο Γενικός Γραμματέας θα έρθει να πει, γιατί δέχεστε αυτό το πράγμα. Αφού το δεχόμαστε και κύρια το δέχεται το ΑΚΕΛ, το δέχεται και ο συναγερμός. Οι μεγαλύτερες δυνάμεις και οι δυνάμεις που είχα συνεργαστεί όλη αυτή την περίοδο και κυριάρχησε αντί να κοιτάξουμε πώς θα λειτουργήσει ένα κράτος, πώς θα λειτουργήσει κάτω και περηφανεύεται ο κύριος Κυπριανού και όλοι μας περηφανευόμαστε ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς αξιοποιούμε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις προτάξουμε και να είναι περιεχόμενο της λύσης. Και έχουμε απέτηση να λέμε τους τίτλους. Πρέπει ναι στη διζωνική δικοινοτική με σωστό περιεχόμενο και είναι προκαθορισμένο τι είναι αυτό το σωστό περιεχόμενο. Με αυτό όμως διαφωνούν οι εταιρείες. Δεν νομίζω να διαφωνούμε το περιεχόμενο κανένας. Απλά χρησιμοποιούμε αυτόν τον τίτλο για να προσβάλλουμε και να θίξουμε τους αντιπάλους μας. Αυτό γίνεται. Και η αλήθεια είναι αν ήταν έτσι, γιατί δεν λένε και άλλοι το ίδιο. Ότι δεν απορρίπτει η ζωνική δικαιοσύνη. Η ΕΔΕΚ, η αλληλεγγύη που στηρίζει τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Δεν ότι απορρίπτει. Ναι, αυτό λένε. Ναι, γιατί δεν λένε ναι στη διζωνική δικοινοτική αρκεί να έχει το σωστό περιεχόμενο. Ναι, όχι. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο. Και εμείς έχουμε συμφωνήσει και έχουμε κουβεντιάσει με τους συνεργάτες μας αυτή τη στιγμή, όπως κουβέντιασε και ο Νίκος Αναστασιάδης με το ΔΥΚΟ και δεν είχε περιλάβει καν αυτό το όρο μέσα στη συμφωνία που είχε κάνει τότε με το ΔΥΚΟ, που δεσμεύτηκε με το ΔΥΚΟ ότι θα κρατούσε κάποιες αρχές για λύση του Κυπριακού και αμέσως αποδεσμεύτηκε. Όπως δεσμεύτηκε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εμείς λέμε ξεκάθαρα. Επιτέλους αυτό το παραμύθι και αυτή η συζήτηση για περί της ζωνικής ομοσπονδίας και να το κρατούμε και να το κάνουμε παγκέρα, λες και είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα που απέκτησε η κυπριακή δημοκρατία, νομίζω πρέπει να τελειώνει. Και είναι καιρός να δούμε την ουσία. Τι δέχεται το ΑΚΕΛ, εάν δέχεται τα στρατεύματα, αν δέχεται εκ περιτροπής προεδρία, αν δέχεται να λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, γιατί κάπου αφισβητούμε και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Ευρώπη δεν μας αρέσει αυτή τη στιγμή, να μας πού ξεκάθαρα η ηγεσία του ΑΚΕΛ, γιατί απλώς ο κόσμος, για να είμαστε δίκαιοι, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και είχαμε τιμήσει και εμείς τη συνεργασία μας, όπως και αυτός ο κόσμος πίστευε ότι από κοινού θα δημιουργήσουμε προοπτικές και το λέμε και σήμερα, ότι εδώ δεν είναι να χρησιμοποιούμε σλόγγα. Και συνθήματα. Εδώ είμαστε για να λέμε την ουσία. Και επιτέλους. Ολοκληρώστε, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν σχόλια.
Να μην φάμε άλλο τον χρόνο. Καλά, το Κυπριακό είναι θέμα συζήτηση δύο λεπτών. Θέσατε 6 ερωτήματα. Όχι, επειδή μα πιέζει ο χρόνο. Πιέζει ο χρόνο, αλλά πρέπει να απαντήσουμε σε 6 ερωτήματα. Τόσο τοποθετήθηκε και ο κύριο Γεωργίου. Έχει δείξει ο κύριο Γεωργίου το θέμα τη ζωνική και το κάνουμε και το συζητάμε. Εμεί λέμε ξεκάθαρα. Είπαμε την άποψή μα ότι είναι το σωστό περιεχόμενο και το σωστό περιεχόμενο σημαίνει ούτε εκ περιτροπής Προεδρία, ούτε στρατεύματα κατοχής να παραμείνουν από την πρώτη στιγμή στην Κύπρο, που κάποιοι άρχισαν να βάζουν νερό στο κρασί τους, ούτε εγγυήσεις της Τουρκίας, ούτε για λίγη, ούτε για μερικό χρονικό διάστημα. Ποτέ, μα ποτέ δεν πρέπει να υπάρξουν αυτές οι εισηγήσεις και για μας είναι απαράδεκτες προοπτικές για λύση. Ξεκίνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Καρατζή, ξεκίνησε με μια συμφωνία με το Δίκο. Στη συνέχεια, αφήνοντας το χρόνο να περάσει, προχώρησε σε κοινά ανακοινοθέντα και τελικά κατέληξε σε αυτό το αδιέξοδο, εμπιστευόμενος τόσο τον ηγέτη του καθεστώτος, του τουρκοκυπριακού καθεστώτος, τον κύριο Ακιντζή, αλλά εμπιστευόμενος παράλληλα και ιδιαίτερα την τουρκική πολιτική και τον κύριο Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή εσείς και εμείς νιώθουμε ότι πράγματι είχε κλονιστεί, είχε αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Εμείς δεν είναι αυτά που λέγαμε. Τι το κακό. Προειδοποιούσαμε και λέγαμε ότι είναι λάθος η εκτίμησή σας. Και της ηγεσίας του ΑΚΕΡ το λέγαμε και της ηγεσίας του Συναγερμού. Κάνετε κριτική το πώς θα το λύσετε, δεν μας λέτε. Το πώς θα το λύσετε. Δηλαδή, εντάξει, εσείς λέτε ή οι άλλοι, οι οποίοι έχουν την άλλη άποψη, τους οποίους δώσαμε την ευκαιρία, 10 χρόνια συνεχόμενα ένθε και ένθε κυβερνούσαν και δεν το λύσανε με την πολιτική που λέτε εσείς. Όχι, δεν το λύσανε. Εγώ δεν λέω για καμία πολιτική. Ναι, ναι, αλλά. Εγώ δεν περιμένω από εσάς να μας πείτε πώς θα λυθεί. Ναι, εντάξει, δεν λύθηκε. Ναι, μα τώρα θα λέμε θεωρητικά. Γιατί δεν λύθηκε όταν κυβερνούσε η ηγεσία του ΑΚΕΡ, γιατί δεν λύθηκε τώρα 4,5 χρόνια που λειτουργεί αυτή η ίδια πολιτική, αυτή η ίδια γραμμή. Εμείς λέμε, παρά να δεχτούμε οτιδήποτε που θα δεσμεύσουμε εσαΐ αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο, με λύσεις καταστροφικές, με λύσεις διαλυτικές και με λύσεις που μας θυμίζουν το 63, με λύσεις που μας θυμίζουν το 74, είναι προτιμότερο να αναμένουμε και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχτούν, βέβαια προκαλώντας εκεί που πρέπει και αξιοποιώντας εκείνους που πρέπει προς όφελος αυτού του λαού, προς όφελος και διατηρώντας κατά κύριο λόγο, κύριε Καλατζή μου, την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και να μην δημιουργούμε προοπτικές συναντήληψης με την άλλη πλευρά ότι λύσαμε το Κυπριακό περίπου και ο Ακιντζή είναι ένας σήμερα συμπρόεδρος. Ούτε να δώσουμε με τη στάση και τη συμπεριφορά μας, ολοκληρώνω, με τη στάση και τη συμπεριφορά μας, την προοπτική ότι λύθηκε το Κυπριακό και τα πράγματα πρέπει να μείνουν ως έχουν. Κύριε Φιλαρέτου, δεν θέλω πάλι να μιλήσουμε για το αν είχε μία θέση ή είχε άλλη θέση ο Γιώργος Λυλίκας. Ωστόσο, απορρίπτοντας τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, τι είναι αυτό που επιδιώκετε και αν το επιδιώκετε, με ποιο τρόπο θα το επιτύχετε? Το Φεβρουάριο του 2015 το Εθνικό Συμβούλιο, κύριε Καλαντζή, συνήλθε σε ειδική συνεδρία. Μάλιστα. Για τον Κυπριακό, στο πλαίσιο της οποίας όλες οι πολιτικές δυνάμεις κλήθηκαν να δώσουν θέσεις, εισηγήσεις, προτάσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με το εθνικό πρόβλημα. Σε εκείνη τη συνεδρία, ο Γιώργος Λυλίκας κατέθεσε έναν 70-σέλιδον έγγραφο, το οποίο τηρήσαμε και κρατήσαμε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με σκοπό να συζητηθεί εντός του πλαισίου του Εθνικού Συμβουλίου, που είναι και πάγια θέση μας, και αυτό δεν έγινε ποτέ. Σε εκείνη τη συνεδρία, κύριε Καλαντζή, κανέναν άλλον πολιτικό κόμμα δεν κατέθεσε πρόταση. Κανένας. Και προκαλώ και τους συνομιλητές, αν όντως το έχουν κάνει, να δημοσιοποιηθεί. Αυτό το κείμενο λύνει το Κυπριακό. Από το Φεβρουάριο του 2015 είναι μια... Όχι, κύριε. Σας καλώ, κύριε Λεωνίδου, να το δώσετε στη δημοσιότητα. Δεν το έχω μαζί. Το Φεβρουάριο του 2015. Και μπορώ να επικαλεστώ και το τι έγινε. Τα μέλη θα το έχουν, βεβαίως. Το Φεβρουάριο του 2015. Δεν μιλούμε για τη νέα στρατηγική δύο μήνες πριν τις προεδρικές. Μιλούμε για το όταν τέθηκε το ζήτημα στο βήμα. Στο βήμα εκεί και όπου πρέπει να συζητείτε το Κυπριακό και όχι για σκοπούς προεκλογικούς. Ναι. Και εν μέρη
αντιγραμμένους. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στο Κυπριακό χωρίς διαβούλευση και χωρίς ενημέρωση. Ώστε θα πρέπει να τελειώσουμε, γιατί έχουμε επένδυσε τις ελπίδες του κύριε Καλαντζή στην καλή θέληση της Τουρκίας, παρασυρώμενος από τους δυτικούς φίλους του και τον κύριο Νάιντα, όπου του υπόσχονταν ότι ανυπέβαλε γραπτός τις προτάσεις του σε θέματα στις εσωτερικές πτυχές, τότε αυτό θα αποτελούσε έναν βήμα πρόσθετο, ούτως ώστε η Τουρκία να συμβιβάζεται στα κεφάλαια της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Και αυτή υπήρξε η παγίδευσή του. Εδώ και ένα μήνα έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε τοποθετηθεί σε έναν έγγραφο που έστειλε στους 60 φίλους του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αφορά τη συνάντηση του με τον κύριο Νάιντα στο Προεδρικό Μέγαρο στις 24/7/17. Είναι δημοσιευμένο σε ιστοσελίδες. Ναι, εκεί παραδέχεται ότι τα έχει δώσει όλα στην Τουρκία και δεν έχει λάβει τίποτα. Και όταν λέμε τα έχει δώσει όλα, μιλούμε για εκπεριτροπής προεδρία χωρίς κοινό ψηφοδέλτιο μάλιστα. Μιλούμε για την ισότιμη μεταχείριση των Τούρκων, παραβιάζοντας και εγκαταλείποντας και την αναλογία 4:1. Την αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων. Εδώ μιλούμε για τα βέτο. Και τέλος, στα δύο καθεστώτα στο περιουσιακό με προτεραιότητα στους χρήστες όταν η περιουσία θα είναι υπό τουρκοκυπριακή δίκηση. Ξέρετε όμως ότι αυτό το έγγραφο έτυχε πολλών αναγνώσεων. Έχει άλλη αναγνώση. Γι' αυτόν καλέσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να το δημοσιοποιήσει, να γνωρίζει ο λαός και να τοποθετηθεί. Μέσα σε αυτόν τον έγγραφο όμως, για να βεβαίως, τώρα ξεκίνησα, σε αυτόν τον έγγραφο έχουμε και τις παραδοχές του κυρίου Άιντα, ότι ούτε τα μαρονητικά χωριά θα επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, ότι η Μόρφου δεν, στο χάρτη που κατέθεσε ο κύριο Ακιντζή δεν περιλαμβανόταν η Μόρφου. Αλλά και μάλιστα η τουρκική αυτό το πλευρά, κάνει ο Ακιντζή, δεν... και μάλιστα η τουρκική πλευρά απέφυγε να κάνει και χρήση του όρου, της ονοματολογίας της Μόρφου. Ο κύριος Άιντα έχει παραδεχθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν εννοούσε κατάργηση εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα. Ότι άφηνε ανοιχτό το θέμα της πλήρους αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων και ότι τα Ηνωμένα Έθνη, παρακαλώ, κατανοούσαν την τουρκική απέτηση για μόνιμη στρατιωτική βάση με αυξημένον αριθμό στρατιωτών. Αυτά παραδέχεται σε αυτήν τη συνάντηση ο κύριος Άιντα. Εν τούτης, ο κύριος Αναστασιάδης, ενώ προηγουμένως έλεγε ότι έκανε και δήλωσε παραδοχή ότι είχε κάνει λάθη τακτική στα οποία οδήγησαν σε αδιέξοδο. Πώς η εγκατάλειψη της ζωνικής δικοινοτικής θα λύσει το Κυπριακό. Απάντησα εξ υπαρχής, αλλά θα επανέλθω. Εν τούτης, δηλώνει έτοιμος να επανέλθει σε ένα τέτοιο διάλογο από εκεί όπου έμεινε, όπου ο ίδιος το χαρακτηρίζει αδιέξοδο. Δύο κουβέντες μόνο σας παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Θα καταλήξω, είναι η τελική μου κατάληξη. Ο λαός γνωρίζει ότι η πραγματική διέξοδος από τα αδιέξοδα τα σημερινά, τόσο στο Κυπριακό όσο και στην οικονομία, για πραγματική αλλαγή, είναι η υποψηφιότητα Γιώργου Λιλίκα. Αυτό γνωρίζει ο λαός και το γνωρίζει ότι ο κύριος Γιώργος Λιλίκας άσκησε μια πραγματική αντιπολίτευση τόσο στις παλινοδίες και στους αυτοσχεδιασμούς του κυρίου Αναστασιάδη και της ηγεσίας του ΑΚΕΛ στο Κυπριακό, όσο και στην αντιλαϊκή πολιτική και τα μνημόνια που πολιτεύτηκε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο και την ηγεσία του ΔΥΚΟ. Δεν μπορούν, κύριε Καλαντζή, αυτοί που αποτελούν το πρόβλημα να αποτελούν και τη λύση. Κύριε Κυπριακό, δεν θα κάνω ερώτηση. Το Κυπριακό έχει διολυστήσει, υποστηρίζει ο ενδιάμεσος χώρος. Από την άλλη, ο πρόεδρος εξελέγει ως πρόεδρος λύσης, δεν καταφέρει να φτάσει σε λύση. Το Κυπριακό δεν λύνεται, κύριε Καλαντζή, λόγω της τουρκικής αδιαλαξίας. Αυτό το ξέραμε. Όλα τα άλλα είναι μικροπολιτικά παιχνίδια. Όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας διαχρονικά είχαν, αν θέλετε, καθαρή αντίληψη της προσπάθειας που γινόταν και όλοι ήθελαν λύση του κυπριακού προβλήματος. Δεν τα κατάφερα. Και όταν ρωτά, γιατί πρέπει να δώσω τρεις απαντήσεις πριν να πάω στις δικές μας θέσεις, όταν ρωτά ο φίλος μου Πανίκος Ολιονίδου γιατί δεν το έλυσαν οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι, το ερώτημα είναι, πάει και αντίστροφα. Γιατί δεν το έλυσε και ο Τάσος Παπαδόπουλος,
ο οποίος μάλιστα σε μια χρονική στιγμή διαπραγματευόταν σε μια χρονική στιγμή όπου η Κύπρος ήταν υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία ήταν απ' έξω. Το 2003 αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, άρα ας μην προσπαθούμε να βρούμε πολιτικά επιχειρήματα, είτε αυτά τα ονομάζουμε σωστών περιεχόμενων, είτε τίτλους. Όλοι ενδιαφέρονται για λύση διζωνικής. Όλοι ενδιαφέρονται για λύση διζωνικής δικαινοτικής ομοσπονδίας με σωστών περιεχόμενων, γιατί αν δεν είναι σωστό το περιεχόμενο, κύριε Καλαντζή, δεν θα την ψηφίσει ο Κυπριακός Ελληνισμός αυτή τη λύση. Άρα ας αφήσουμε τις θεωρητολογίες. Τώρα όσον αφορά τη νέα στρατηγική Νικόλα Παπαδόπουλου, ένα λείπει από μέσα. Ποιο? Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και με τις θέσεις τις οποίες έχω διαβάσει, θα διαπραγματεύεται μόνος του. Πολύ εύκολο πράγμα, σίγουρα. Λοιπόν, όσον αφορά τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Κυπριακό, έχω να πω το εξής. Όλοι έλεγαν ότι πρέπει επιτέλους να φέρουμε την Τουρκία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, γιατί ο λόγος που δεν λύνεται τον Κυπριακό είναι οι εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Έτσι, την φέραμε την Τουρκία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Ναι, τη φέραμε λένε με πενταμερί που είναι μια υποχώρηση. Αναγκάσαμε το Γενικό Γραμματέα, το αναγκάσαμε σε εισαγωγικά, να μιλήσει επιτέλους για ένα normal state, για έναν κανονικό κράτος. Πετύχαμε αυτόν το τεράστιο μέσα από τις επίσημες πλέον τοποθετήσεις και του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναδείξαμε ότι ο λόγος... Ολοκληρώστε γιατί τρώξετε. Ο λόγος μη επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος, αναδείξαμε, επαναλαμβάνω, ότι ο λόγος μη επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος είναι η τουρκική αδιαλλαξία και η αιμονή της σε εγγυήσεις παραμονή κατοχικών στρατευμάτων και επεμβατικών δικαιωμάτων. Εμείς θέλουμε μία λύση, κύριε Καλαντζή, που να οδηγεί ακριβώς στην Κύπρο του μέλλοντος. Στην Κύπρο που θα την διοικούν οι δικοί της άνθρωποι, οι Κύπροι, χωρίς σκηδαιμονίες, χωρίς επικυριαρχία του οποιοδήποτε. Μια χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οτιδήποτε άλλο θα είναι νοθευμένο και δεν θα αντέξει στον χρόνο. Και δεν είναι τυχαίο που μιλούμε για λύση διαρκή και βιώσιμη. Ο Νίκος Αναστασιάδης, να μου δώσετε και εμένα τον ανάλογο χρόνο, επειδή είμαι, αν θέλετε, και το κυβερνών κόμμα. Να πάρουμε και εμείς το κόμμα του 38%, όσο χρόνο πήρε και το κόμμα του 4%. Απλώς έχω πάρα πολύ πίεση για αυτό το λόγο. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά πρέπει να ασκήσετε προηγουμένως. Λοιπόν, όχι στον υποψήφιο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν αυτού, αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την τουρκική αδιαλλαξία, η Κύπρος προχωρεί σε συμμαχίες σταθερές και δυνατές για να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτής της πολιτείας μέχρι την ποθητή εκείνη η μέρα που θα έρθει η λύση. Θωρακίζει την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα, αν θέλετε, και από την ένταξή μας στην ΠΕΣΚΟ, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας, αλλά και συνεργάζεται για πρώτη φορά ίσως απόλυτα με την Ελλάδα. Και όσοι διαφωνούν με τις πολιτικές Νίκου Αναστασιάδη, τότε διαφωνούν και με την ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εγώ σεβάστηκα πιο πολύ τον κύριο Καλαντζή και μίλησα. Αν θέλετε να κάνετε σχόλιο. Σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επιτρέψουμε του εκλεκτού συναδέλφου μα. Θα σχολιάσουμε όλοι. Εγώ προσωπικά. Αν θέλετε να σχολιάσετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να επιμείνω την εκπομπή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πέστε τι θέλετε να πείτε, αν είναι κάτι. Α μην είναι προσωπικό για να μην. Όχι. Σε δύο προτάσεις. Έφερε τον Κυπριακό εκεί που το έφερε ο Νίκος Αναστασιάδης. Τελευταία στιγμή φυγομάχησε για χάρη των ακροδεξιών ψήφων. Δεν είναι παραμύθι, κύριε Λεωνίδου, η διζωνική δικοινοτική. Φοβούμαστε μήπως γίνει τραγωδία στο τέλος αυτή η παλινδρόμηση. Και δεν θέλω να σας βάλω σε διάσταση με τον κύριο Βότση. Έδωσε μια πολύ νουσιμή απάντηση ο κύριος Βότσης αναφορικά με τον αναχωρητισμό του δίκου. Αναφορικά με την απόρριψη βασικά της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και είναι λίγο προσβλητικό αυτό που είπατε. Τι? Να μας πει η ηγεσία του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ, η ηγεσία του και ο κόσμος του συσπυρώνονται γύρω από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία
Μακριά από στρατεύματα, μακριά από εγγύσεις, μακριά από όλα όσα υπονοήσατε. Βάζετε μερικά ζητήματα καινούργια. Μου βάλατε τώρα το θέμα του Βότση. Εγώ δεν έχω ακούσει τι έχει. Το έχουν διαβάσει όλοι. Εντάξει, είμαι αδιάβαστο. Όχι, όχι. Το έχουν δει όλοι, κύριε. Δεν θα καταλήξουμε, κύριε Λεωνίδου. Εν πάση περιπτώσει. Τελειώστε. Είναι παραμύθι. Ναι. Γιατί πείτε μου, εσείς θα γίνετε καλύτερος άνθρωπος εάν φοράτε κοστούμι ή απλά ένα απλό ρούχο. Κύριε Λεωνίδη, σας το είπε. Σας το είπε ο κύριος Καλαντζής ότι είναι ένδυμα και πρέπει να το καταλάβουμε και να αρχίσουμε να εξηγούμε και του κόσμου. Ωραία. Εγώ νομίζω... και δεν μου απαντήσατε. Κύριε Λεωνίδη, κύριε Γεωργίου. Θα έπρεπε να μου απαντήσετε. Εγώ θα πω απλώς ότι εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο της σοβαρότητας, της αξιοπιστίας και της αξιοπρέπειας. Κλείνουμε γιατί δεν θα. Ευχαριστώ τον κύριο Γεωργίου, ευχαριστώ τον κύριο Λεωνίδη, τον κύριο Φιλαρέτη, τον κύριο Κυπριανού. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.